Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις, Τριστέρα μου, Τσαπερδόνα μου, Κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Ραπτό.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει και είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα? Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Μετρόπολης 95,5 των FM, παρέαθωμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5 της Κακομοίρας με τον Εμίλιο Καβριλίδη απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καραμπάκα στο production, τη Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Εσείς τηλεφωνείτε στο 18133 έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και θα σας δώσω την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή και φυσικά την οριστική διαγραφή μέσα σε ένα λεπτό. Οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι έχουν και μια τεράστια γκάμα από ανταλλακτικά τα οποία μπορείτε να βρείτε εκεί μπαίνοντας στο www.listoparto.gr,
να διαλέξετε το ανταλλακτικό της δικής σας επιλογής, αυτό το οποίο χρειάζεται για το δικό σας αυτοκίνητο, και να λύσετε μια για πάντα το πρόβλημα το οποίο χρειάζεται σε μια τεράστια γκάμα και σε πάρα πολύ καλές τιμές οι οποίες υπάρχουν για τα ανταλλακτικά. 9.55 γίνεται το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολης 95.5. Ο Πόκολοκ είναι αυτός? Όχι ρε. Ποιο κανάλι? Ηθοποιός 59 χρόνων. Ποιος είναι αυτός? Συγχωρέθηκε άστο. Πώς το λέω? Δεν θυμάμαι. Ζάκοπ Ζούπας. Όχι ρε, δεν είναι αυτό. Φουτούρ. Λοιπόν. Ο Πόκολοκ είναι. Τι ίδιος είναι. Ποιο κανάλι είναι αυτό? Ξέρεις? Το CNN. Στο το BBC είναι, συγγνώμη. Ο BBC της. Το BBC. Ο BBC. Ναι. Ο BBC. Εντάξει. Αψέμ, breaking news. Άλλο είναι. BBC World News λέει. Και αυτός είναι ίδιος ο Πόκολοκ. Λίγο πιο μεγάλος βέβαια από τον Πόκολοκ. Όχι. Ε, τι όχι, όχι, ίδιος είναι. Τέλος πάντων, λέγε. Λοιπόν. Πάνε, ναι. Πολλά έχουμε να πούμε. Επέστα. Συντομία. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340 με το Μετρόπολης 95.5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι μας στο Facebook. Να πω ότι μαζί μας είναι η Ασκιάδη Μπαλοδήμος, η οποία είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με την εταιρεία Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Ο Πετρόπουλος, βέβαια. Η συνεργασία περιλαμβάνει την αντιπροσώπηση του τρακτέρ Μακόρμικ στους νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκής, Χαλκιδικής και Κοζάνης. Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Φεβρουαρίου σας προσκαλούμε να γνωρίσετε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Μακόρμικ, καθώς και τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο. Και για να μάθετε πολλά περισσότερα, τηλεφώνοντας στο 23 15 96 5 96. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340. Να πω ότι η Βολτέρα, πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας, μεριμνώντας για τη βελτιωποίηση των προφίλ των παρεχόμενων υπηρεσιών της, προχώρησε την απόκτηση μιας σειράς από σημαντικές πιστοποιήσεις συστημάτων ποιότητας. Η Βολτέρα ΑΕ τηρώντας τη δέσμευσή της να παρέχει το υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης των πελατών, των συνεργατών, των μετόχων και των στελεχών της στον τομέα της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της, σχεδίασε, ανέπτυξε και εφαρμόζει πλέον ενοποιημένο σύστημα εταιρικής διαχείρισης, πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001 αποσιοποιητικά 2015 για την ποιότητα, ISO 14001 αποσιοποιητικά 2015 για την προστασία του περιβάλλοντος και OISAS 18001 αποσιοποιητικά 2007 αναφορικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Με αυτόν τον τρόπο η Βολτέρα ΑΕ έμπρακτα φροντίζει για την διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας του ανθρωπίνου δυναμικού της, την προστασία του περιβάλλοντος και την εν γέννη ορθολογική αξιοποίηση των άειλων και υλικών της σπόρων που απαιτούνται για την εκπλήρωση της στρατηγικής αηφόρου ανάπτυξης που ακολουθεί. Άντε παίζουν ποιο είναι το αστείο τώρα. Εγώ γελάω από εκτός αστείο. Ωραία, να κάνεις εσύ εκφωνής χορηγών, ναι. Και εγώ να σε πατάω από κάτω, να γελάω, να κάνω. Κοίταξε, εγώ δεν γελούσα στην ούρση μπροστά. Κοιτούσα το διχολύπτη και γελούσα. Εσύ τι σε νοιάζει? Τι διαφορά έχει? Ρε, απαγορεύεται να γελάω. Χαζός είμαι και γελάω. Είμαι εύκολος να γελάω. Χαζός είσαι ούτως ή άλλως. Γιατί προσπαθείς να με αποσυντονίσεις? Δεν σε προσπαθεί. Δηλαδή είναι κόκκινο, άμα πάω απ' έξω, δεν κάνει σαρδάμ. Πραγματικά δηλαδή. Άμα πάω στην τουαλέτα, δεν κάνει σαρδάμ. Όχι. Την άλλη φορά που θα μπω, θα. Όχι, ρε, εντάξει, τέλειωσε. Δεν θα γίνει. Θα το κάνουμε θέμα. Γιατί το επιδιώκεις. Θα κάτσω απ' έξω εγώ. Όχι, το συγκινητικό είναι το επιδιώκεις. Τι δηλαδή επιδιώκω, ρε. Φταίω εγώ που κάνει σαρδάμ εσύ. Έχεις όφελος. Οφελός. Βλέπεις. Τι. Αν με παγορεύεις να γελάω. Έχεις όφελος. Να. Οφελός, λέει. Πάνε ρε στα θέματα. Φελός, ρε, είσαι... Είμαι φελός, ρε. Πάνε στα θέματα. Τι, σαν σε βλέπω ανήσυχο. Έχεις από προπόνηση. Όχι, ανήσυχο σε βλέπω. Ανήσυχο γιατί. Πήγες έπιος στο Βλαχόπουλο εκεί. Βλαχόπουλο γιατί δεν έπιασε. Οι φρεγάτες στα Ήμια, ετοιμάζουν για πόλεμο. Εσύ τι φοβάσαι, διαπάσου. Έλεγε πώς το λένε, ο Βλαχόπουλος. Ναι. Έχει λέω 20 χρόνια μας έχουν πρίξει. Υπάρχει θερμό επεισόδιο, όπα. Ναι, καλά. Μπερδεύεσαι. Ξέρεις τώρα εκεί στην παραλία Θεσσαλονίκης πόσο τους νοιάζει που υπάρχει θερμό επεισόδιο. Καλά. Άμα δουν ο ένα... μόνος που τη νοιάζεται σήμερα για το θερμό επεισόδιο που λες είναι κανένας που έχει γιο φαντάρο και σου λέει το παιδάκι μου που να πάω να παίξει, να πέσει για αυτή την Ελλάδα, να πούμε να χάσει το παιδάκι μου. Αυτό λέει. Εγώ έτσι θα είχα. Άμα είχα ένα γιο 19, 20 χρονών, 22, τον είχα σπουδάσει, είχα ξοδέψει ένα κάρο λεφτά και συναισθήματα γι' αυτόν. Και μου λέγανε ότι θα το στείλουν στα Ήμια. Θα πω γιατί δεν πάει ο Καμένος με τις μαγούλες και ο γιος του Κόκαλη εκεί πέρα. Και ο Τράγκης να πούμε και τα λοιπά. Κατάλαβε, εκεί θα φοβόμουν. Τώρα τι να φοβηθώ. Τι να φοβηθείς. Τι να φοβηθώ.
Τι άμα πάρει το σπίτι στο Χουρμούζι. Μαζέψε το φελό το δήμαρχό σα, σουρωμένο ήταν πάλι. Τι έκανε ο δήμαρχό μα, τι έκανε. Δεν άκουσε τι είπε. Όχι, δεν άκουσα. Ήμουν απειγμαχία. Να αλλάξουμε το όνομα του αεροδρομίου Μακεδονία. Πώ θα το κάνουμε. Να το ονομάσουμε Νίκο Γκάλη. Νίκο Γκάλη. Για να μην μπερδεύονται οι τουρίστε, λέει, όταν έρχονται και νομίζουν ότι έρχονται σε λάθο χώρα. Και τι φωνάζουν οι παοξίδε, τι ήθελαν. Τζον Κόρφα να γίνει το γήπεδο. Το αεροδρόμιο. Για ποιο λόγο. Όχι, οι οπαδοί του Ηρακλή ξεσκώθηκαν και που δεν το κάνουν. Βασίλη Χατζηπαναγή να γίνει. Εσύ τι λε, πώ να γίνει. Εγώ λέω να γίνει Νίκος Χριστίδης. Εγώ, Γιώργος Κούδας δεν αυτό που είναι. Άσε με ρε κόκκινε με το δήμαρχο τώρα. Έχω κανένα όφελος με το δήμαρχο. 40 χρόνια τώρα εδώ δεν πήγα στο TV 100 ποτέ. Δεν πήγα στο Δήμο ποτέ, ούτε κανένα συγγενής μου τώρα. Χαίστηκα για το δήμαρχο. Πάνε στα άλλα θέματα. Είπε ο δήμαρχος και χαίστηκα με τον δήμαρχο. Ο δήμαρχος είναι 76 χρονών, έχει χαζέψει, είναι φελός. Έχει Αλτσχάιμερ, άστε τον ήσυχο τον άνθρωπο. Μαζέψτε τον. Άμα έχετε κόλο, βγάλετε άλλο δήμαρχο. Επειδή είστε κοτάρες, να πούμε, άμα κάνει εκλογές, πάλι ο Μπουτάρης θα βγει. Οπότε επειδή είστε κοτάρες, σταματήστε να μιλάτε. Το αεροδρόμιο πώς θα βγει. Άντε, πάνε στα θέματα. Έβαλε 3 γκολ ο ΠΑΟΚ και καταπιάτε τη γλώσσα σας, να πούμε. Τι, η είδηση δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ έβαλε 3 γκολ. Τα βάλε και εύκολα. Τι, ποια είναι η είδηση. Και αυτό. Ότι τι. Καταρχήν συγχαρητήρια στο φίλο του Μοντελοπνίχτη. Μοντελοπνίχτη. Ο οποίο. Άμα κάνει καμία αυτή, όμω λε πάω το κούγιο και ρώτα το τι αυτό, αυτό. Γιατί είπα κάτι το οποίο τον προσβάλλει. Όχι, Μοντελοπνίχτη, όταν το λε, τι εννοεί εσύ. Ζηλεύει που πήγαινε με μοντέλο κούγιο και εσύ πήγαινε με κάτι χοντρέ, να πούμε, στα μπαρ πριν από 20 χρόνια. Τι θε, μωρέ, τα ζηλεύει. Ζηλεύει και το κούγιο, να πούμε. Άντε, ζηλεύει τον Καμόρα, ζηλεύει τον ένα, ζηλεύει και το κούγιο. Ζηλεύει τον Καμόρα, να πούμε, το φίλο μου. Του λες διάφορα να πούμε. Τι είπα. Α, σταμάτα, ζηλιάρη. Είσαι ζηλιάρη, ρε. Ζηλεύει τον κούγια. Επειδή είναι 67 χρονών, αθλείται, κάνει σεξ, έχει ομάδα, δεν είναι επιτυχημένο. Έχει ένα τι μοντέλο πνίχτη. Λένε. Έχει πάει με μοντέλο, εσύ. Πού να πα με μοντέλο. Εσύ για να πα με μοντέλο χρειάζεται λεφτά. Εσύ πάνω από 3 ευρώ καφέ δεν δίνει. Γι' αυτό δεν έχει μούτρα να μιλήσει για τον κούγια, το φίλο μου. Πάμε παρακάτω. Δεν μου λες. Τι να σου πω. Αυτοκριτική κάνει τώρα. Τι αυτοκριτική να κάνω, κόκκινε. Μοντέλο πνίχτη. Έχει πάει ποτέ με μοντέλο. Πού να πας με μοντέλο. Πάνω από 3 ευρώ. Με το χειρότερο μοντέλο. 2,90 κάνει. 2,90 κάνει ο καφές. Περιμένει ένα τέταρτο στην ώρα να πάρει το δεκάλεπτο. Με το χειρότερο μοντέλο που υπάρχει κάνω εκπομπή. Ορίστε. Άκου να δεις λόγια τώρα. Με το χειρότερο μοντέλο που. Τι έκανε ο μοντέλο πνίκτης. Τι έκανε. Τι έκανε. Ήρθε, έφαγε 3-0. Ήρθε χτες. Και τι. Θα τον κάνει τον ΠΑΟΚ έτσι. Θα κάτσει στον πάγκο. Πήγε, έκανε. Θα του κάνει τάκλινγκ. Κάθομαι κι εγώ ωφελός να δω το παιχνίδι. Ναι. Βλέπω το παιχνίδι, ναι. Και τι απασχολεί ρε παιδιά το Ραπτόπουλο. Αντί να μου πει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Κούγιας, όπως έπνιξε την ΑΕΚ, ότι την πάτησε γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν καλός και η Λάρισα δεν μπορούσε να προβάλλει αντίσταση. Τι μου στέλνει μήνυμα. 2 μήνες κυνηγάω σκόραρ το Βαρέλα και σήμερα που δεν τον πόδαρα, σκόραρε. Ναι. Ναι. Γι' αυτό έβαλε τα κλάματα το Βαρέλα. Εγώ έβαλα τα κλάματα κανονικά. Εγώ έπρεπε να βάλω τα κλάματα. 2 μήνες τον παίζω σκόρερ. Βρε, πιάνει τις κεφαλιές, όχι χτυπάει στη γωνία, όχι χτυπάει στη μύτη, πάει μπαλ out. Μία ρε κερατάδε, θα την πάρει λέω μία. Και την παίρνει με το κούγια να πούμε. Γιατί την παίρνει με το κούγια. Γιατί άλλος ο Αυλονίτης που έχει προπονητή δεν βάζει ούτε στο μάτι, ούτε στο Βαρέλα, ούτε στον πνίγιο, με τις προσωπικό αντίπαλο. Είναι που είναι αργή. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, είναι που είναι αργή η Λάρισα. Χαμηλά. Έχει τουλάχιστον ψηλά κορμιά. Απαγορεύεται να φας γκολ στον αέρα, ρε Αυλονίτη. Άντε στην ταχύτητα, πού να τον πιάσει τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ γοητεύει πολύ με τα πλάγια μπακ του. Αυτό να πούμε στους αεξίδες γιατί έχουμε διάφορα. Άλλη είναι η μεγαλύτερη. Μη, άστο να το πω. Η μεγαλύτερη είδηση ημέρας, άλλη. Η είδηση ημέρας ποια είναι. Ποια είναι η είδηση για την μπάλα πάνω. Ποια είναι. Για την μπάλα. Για την μπάλα, εγώ θέλω να πω. Ότι από σήμερα. Τι. Με απόφαση δικαστηρίου. Ναι. Προστατεύτηκε. Ποιος? Η περιουσία του Ηρακλή. Και τι να κάνω εγώ, θα πάρω προμήθεια εγώ ή θα κάνω καμιά βούτα σε κανένα πλαστό τιμολόγιο. Τι με νοιάζει εμένα. Αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται. Όχι, και τι με νοιάζει εμένα. Δηλαδή, διασφαλίστηκε το μέλλον και η ύπαρξη και η βιωσιμότητα του συλλόγου. Βέβαια, στη Δέλτα Εθνική ομάδα φάει χωράφια εσύ. Αν δεν κάνω. Παίρνει καλαμπόκια εκεί πέρα. Εσύ που επέμενε και εγώ φοβόμουν και δικαίω ναι, νομίζω. Τι. Ότι θα, πολλοί τα σφετερίζονται και θέλουν να τα φάνε. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα τα φάτε εσεί. Τα κατακλέψετε εσεί. Είναι γνωστό αυτό. Είναι ποιο θα κλέψει τα χωράφια του Ηρακλή. Θα τα πάρει εσύ, Ηρακλήδη. Εσύ τι χαίρεσαι. Θα πάρει μπερτικό από το καλαμπόκι που θα σπείρουν αυτοί εκεί πέρα. Δηλαδή, χαίρεσαι, δηλαδή. Τι δηλαδή. Χαίρομαι. Τι σαν να χαρεί. Δηλωμένο φίλο. Τι να χαρεί, ρε. Ότι παίζει σε ένα γήπεδο και πάνε 150 άτομα στη Γάμα Εθνική. Τι χαίρεσαι δηλαδή. Χαίρεσαι για τα χωράφια. Πάρα πολύ ωραία. Δεν πολύ... τα χωράφια. Η περιουσία τι? Του συλλόγου ναι. Διασφαλίστηκε. Και ποιο θα τα δει. Δεν μπορεί ποιος να την πάρει την περιουσία. Ο εραστέχνη Ηρακλή. Ποιο εραστέχνη Ηρακλή. Δεν μπορεί, ρε φίλε, να κάνει κατάσχεση στο δημόσιο. Ναι. Το χρέος υφίσταται. Περιμένουμε να αλλάξει ναι. Η τροπολογία και ναι. Θα δείσματα. Πάρα πολύ ωραία. Πάντως δεν μπορούν να τα πάρουν. Ποιος θα τα πάρει.
Ωραία, φιλέτα είναι. Οι χορτατζίδες θα δω στην καρδιά της πόλης. Ναι. Θα σε καλούσουν να κάνεις εμπορικό κέντρο και να βγάλεις ένα σκάσμο λεφτά. Ποιος, το κράτος? Να κάνει εμπορικό κέντρο. Ποιο κράτος, θα το πάρει το κράτος και θα το πάρει σε επιχειρηματία. Σε επιχειρηματία. Ναι. Θα το χαλούσε κάποιον επιχειρηματία να κάνει εκεί. Εμένα με χαλάει. Ξενοδοχειάρα μπορεί. Εμένα με χαλάει που στην πόλη μου έχω κάτι βρωμοχωράφια, ναι, τα οποία ας πούμε τα σπέρνεις να πούμε καλαμπόκι και βγαίνει να πούμε πατάτα από μέσα, τα οποία είναι χρεωμένα, οι φτέρνες, οι πλατιές, οι βρώμικες, οι δικαιώσεις πατάνε εκεί πέρα μέσα και δεν γίνεται ούτε αθλητισμός, ούτε μαζικός αθλητισμός, ούτε τίποτα. Αυτό με χαλάει. Πάμε στα άλλα θέματα τώρα. Άλλα θέματα. Την Παοκάρα την είδες? Δεν είναι άρεσε. Μεγάλο θέμα αυτό. Α, σε, όχι, δεν είναι μεγάλο θέμα. Δεν μας απασχολεί. Το είπες, τελείωσε. Πάει. Νίκη του Ηρακλή, μπράβο, συγχαρητήρια. Θα κλέβουμε εμείς τα χωράφια, δεν θα τα κλέψουν άλλοι. Πάμε παρακάτω, λέγε. Εμείς πώς τα κλέψουμε? Θα τα κλέψουμε, ρε κόκκινε, κάτι θα κάνουμε εκεί. Πώς θα κάνουμε, απλαστό τιμολόγιο, κάνουμε αυτό, δεν κάνουμε τώρα καμιά σκασιά. Μέσα όποιοι κάνανε αυτή την ιστορία. Ναι, βέβαια, μπήκαν μέσα όλοι. Να μέσα, λέω. Μέσα όλοι. Πέλκα, είδες χθες? Πολύ καλό. Μπίζες βαρύδες εχθές? Επικός. Σε μάτς τα οποία ο αντίπαλος. Και κοίταξε τώρα τι βλέπω εγώ τώρα. Βλέπω ότι η ΑΕΚ μπορούσε να σκαλώσει με τον Ατρόμητο, πώς το λένε εκεί με την Τρίπολη. Ο ΠΑΟΚ δεν βλέπω να σκαλώνει εκεί. Τον ΠΑΟΚ τον φοβάμαι στα ντέρμπι. Την ΑΕΚ δεν τη φοβάμαι στα ντέρμπι, τη φοβάμαι στα μικρά παιχνίδια. Γιατί το λέω αυτό? Πήγε η Λάρισα μέσα στη Λάρισα με την ΑΕΚ. Την έκανε να πούμε block out, να πούμε ο Αυλονίτης. Πήρε το 0-0. Πάει ο Απόλλωνας, κάνει block out στο ΆΚΑ, παίρνει 0-0. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κινδυνεύσει από Απόλλωνες και Τρίπολες κτλ. Γιατί έχει αυτό το στυλ των δύο μπακ που γίνονται εξτρέμ. Οι εξτρέμ γίνονται δεκάρια και το δεκάρι γίνεται φορ, ο Πέλκας. Γίνονται τέτοιες κινήσεις στον αγωνιστικό χώρο. Έχω μια μικρή ένσταση για τα δύο χαφ. Με εξαίτει βέβαια ο Σακούφ κάθε φορά που βάζει γκολ και πατάει περιοχή. Και δικαιώνει και τον Ίβιτς. Δικαιώνει και τον Λουτσέσκο για τις συμμετοχές. Και δεν δικαιώνει εμένα που λέω με αργό χαφ. Εγώ έχω ένα πρόβλημα με την αργότητα γενικότερα. Και αυτό με επηρεάζει και στην κριτική μου και απέναντι στους ποδοσφαιριστές. Άμα δω αργό, πεθαίνω να πούμε, δεν μπορώ. Θα μου πεις αργός μπορεί να έχει ταχύτητα στο μυαλό. Αργός μπορεί να έχει καλή μεταβίβαση. Αργός μπορεί στους κλειστούς χώρους να είναι καλός. Ναι, υπό ειδικά συνθήκας και ειδικά ταχύτητας στο ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν που ανέβηκε πάρα πολύ ο Βιερίνια βιολογικά. Και η Βάσο μπορεί να με βρίζει άνετα. Τώρα ο άντρας μου, ο οποίος είναι φοβερός σε ταχύτητα, Ραπτόπουλε. Φάτινα, βρώμο Ραπτόπουλε, ναι, αλλά μετά από 6 μήνες. Και από μπακ. Κλείνει η παρένθεση. Μπράβο, Βάσο. Μπράβο, Αντζελίνη. Υπάρχει και άλλη απάντηση. Σταμάτα, ρε κόκκινε, γράφει εκεί πέρα. Άστο το έργο. Ναι, όμως την κατάλληλη στιγμή. Ο Μάτος και αυτός πατάει, όπως είπε εδώ ο Αυλονίτης στον Μπούζο. Δεν είναι μόνο ότι ανεβαίνει εξτρέμ. Το βλέπεις, λέμε, στην περιοχή, στον πέναλτι. Σου κάνει ζημίες. Αυτοί οι δύο. Ο Μάτος είναι ο καλύτερο δεκάρι στον ΠΑΟΚ. Ο Μάτος δίνει δυνατότητα στον Πέλκα να γίνεται πιο φόρ. Ο Πέλκας δίνει τη δυνατότητα στον Μπρίγιοβιτς να γίνεται σε πιο μικρούς χώρους. Όλα είναι μια λυσίδα στον ΠΑΟΚ με χαλάν τα χαφ. Ακόμα και ο Σακόφ που βάζει τον γκολ εκεί, θέλω κάτι πιο γρήγορο. Και ο Μαωρίσιο, πιο καλό τον θέλω. Εκεί έχω ενστάσεις. Και έχω και μια ένσταση στο στόπερ δίπλα στο Βαρέλα. Εκεί δεν με βγαίνει. Ο Κρέσπο, τάξη, ψηλομέτρο, θα μου πει τι θες την τελειότητα στη ζωή σου. Όχι, δεν θέλω την τελειότητα στη ζωή μου, αλλά λέω ότι τι με χαλάει, να πούμε. Οκ, με τον ΠΑΟΚ. Δεν τον φοβάμαι σε αυτά τα μικρά μάτς. Τραβάει το Βιερίνια εξτρέμ από μπακ. Τραβάει το Μάτος εξτρέμ από μπακ. Χώνεται μέσα, να πούμε, ο Μπίζες Βαρλέμε ή ο Μακ σαν δεκάρι. Και χώνεται και ο Πέλκας κοντά στον Πρίγιοβιτς. Χώνεται και ο Τζάλμα που κάνει κίνηση προς τα μέσα και ο Μάτος παίρνει το πλάτος. Αυτά είναι όλα οργανωμένα. Πάρα πολύ ωραία. Τα οποία η ΑΕΚ στα μικρά μάτς δεν τα έχει. Γιατί στερείται τις πλάγιες γραμμής. Η ΑΕΚ είναι ομαδάρα έναντι του ΠΑΟΚ στον άξονα. Κρέσπο, Βαρέλα, Μαωρίσιο, Σάκοφ δεν μετράνε μία σε βράνιες, σε τσιγκρίσκιδες και σε σημώες κτλ. Εκεί έχει το θέμα. Εκεί είναι καλύτερη η ΑΕΚ. Και πιο πολύ μαγιά βγάζει. Η μαγιά βγάζει η ΑΕΚ. Κοίταξε ένα δισκό, κύριε. Η χοντρούλα η γυναίκα. Θα βάλει το τακούνι και η κοντούλα. Θα βαφτεί λίγο αυτό, θα κρυφτεί στη σκιά. Εντάξει, αυτή είναι η ΑΕΚ. Κρύβεται ωραία. Εντάξει, πάει βράδυ, την κάνει σεξ. Να ξυπνά το πρωί, λε. Αμάρε, παιδάκι μου, σουρωμένο ήμουνα να πούμε. Κατάλαβε. Ο ΠΑΟΚ είναι πιο θελκτή, πιο ωραίο να πούμε. Είναι λιγότερο όμω. Δεν είναι τόσο ερωτικό να πούμε. Το κατάλαβε. Άντε, μπράβο. Άλλα θέματα, τι έχει. Τι υποδήματα. Τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός με αφαίρεση 3 βαθμών. Μπράβο, το είπαμε αυτό, ότι είναι και ένα μήνυμα ότι στη χούντα του Ολυμπιακού δεν υπάρχει πια χούντα του Ολυμπιακού. Αυτή δεν ήταν αν μείνει ο Ολυμπιακός 5 βαθμούς αγωνιστικά, ο μείον 3 βαθμοί, με την άλλη τη μούμια του Φαραώ, τον Κυρτζίκη, δεν θα τους είχε. Με τον άλλο τον Γόη, τον Σαρή, δεν θα την είχε. Και με τον Φουσκομάγουλο, τον Καγκάτσι,
που να είναι παοξής αλλά ήταν φίλος με τον Κόκαλη, δεν θα είχε ο Ολυμπιακός μείον 3 επί γκαγκάτσι ή ΕΠΟ. Επί γραμμένου λοιπόν, του τρώει του μείον 3 ο Ολυμπιακός και χαίρεται και συμφωνώ με τον Κουλιανό εχθές που έλεγε πανηγυρίζει ο Μαρινάκης, γιατί του δίνεται του χοντροπαλά και ένα ακόμα άλλο θύ να πούμε. Τέλος, άλλο λέγει τι θες. Σε μισή ώρα τα είπαμε όλα και μπήκαμε πολύ αργά να πούμε σήμερα. Λέγει. Ταχύτητα θέλω, μπράβο. Ο κόσμος θέλει να ακούσει να πούμε το μεσημέρι να φτιαχτεί. Δεν θα κοιμηθεί το μεσημέρι με τις ρετσίνες και με τα αυτά που πίνετε, τις δεμέστιγες. Ανάλογος. Ναι. Παρακαλώ. Υπάρχουν άνθρωποι και διάνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι αργοί, υπάρχουν άνθρωποι γρήγοροι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι νοχελικοί, άλλοι οι οποίοι είναι γρήγοροι, άλλοι είναι βιαστικοί που τη γρηγοράδα την καταστρέφουν. Έχει πολλούς ανθρώπους, λέγει άλλο. Τι θέματα έχει, τον δήμαρχο τον καταδικάσαμε, θα βγάλουμε άλλον. Ποιο να βγάλουμε δήμαρχο. Εσύ τι έχεις να πει για τον δήμαρχο. Ότι άμα ξαναγίνουν εκλογές θα τον ξαναβγάλετε. Αυτό έχω να πω για τον δήμαρχο. Κατάλαβες. Με τους κρυόκολους της Νέας Δημοκρατίας, τον Καλαφάτη και τον άλλο τον Ορφανό και την άλλη τη Ράπτη που έχει πασαλιφτεί και έχει κάνει τις πλαστικές για να τη μάπα της να πούμε. Κατάλαβες. Δεν πρόκειται να βγουν. Αυτό λέω εγώ. Δυστυχώς για την πόλη. Εγώ ξέρω ότι. Ναι, λέγε εσύ, ξέρω τι. Άλλαξαν πολλά πράγματα. Τι άλλαξαν πολλά πράγματα. Εντάξει. Δεν ανησυχούσαμε στο Δήμο όπως ανησυχούσαμε πριν. Μπράβο, Γρηγόρη. Εντάξει, γιατί πολλά γίνονται. Μπράβο, Γρηγόρη. Αλλά αυτά που λέει τον εκθέτουν. Ναι. Άλλο σε λέω, τον εκθέτουν. Σωστό, και εγώ μαζί σου με τον Μπούζο και με σένα. Εκθέτηκε. Άμα τον... γίνουν εκλογές στο Δήμο τώρα, ποιος θα βγει. Και βάλει τον Καλαφάτη απέναντι. Ο Καλαφάτη θα βγει για Ομπουτάρη. Προεκλογική μάχη. Προεκλογική μάχη. Ναι, πρώτα του φλόρου αυτού που φωνάζουν για τον Μπουτάρη και τον βρίζουν. Τι αψηφίσατε. Να του πω τι. Γιατί το βγάζετε δήμαρχο, ρε Φλόρη. Αυτό λέω. Αυτό θες να κάνουμε θέμα. Ναι, να κάνουμε κέρδισε θέμα. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ 3-0 και θες να κάνουμε και θέμα. Και τι να κάνουμε, δηλαδή την Μπαρτσελόνα κέρδισε. Το είπαμε το έργο. Κέρδισε ο Ηρακλής τη μάχη. Ποια μάχη. Με τη μάχη της επιβίωσης της ζωής σου, της ιστορίας του. Ναι. Και θες να κάνουμε θέμα. Ο Ηρακλής με τα σπραχώματα παίζει. Ποια μάχη με, okay. Με το παλαιοχώρι παίζει. Okay. Τι οκ. Okay. Ακούστηκε. Ακούστηκε. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς Τέρκιος Πετκανίτσας Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία. Τηλεφωνείτε εκεί. Αν κλειδωθείτε έξω από το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές, ασφαλείας, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε άλλο σας απασχολεί, 85-27-27, τηλεφωνείτε στον Πετκανίτσα και λύνει το πρόβλημά σας ή πηγαίνετε εκεί, στην Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία και λύνετε το πρόβλημά σας, ειδικότερα για κλειδιά τύπου immobilizer. Λοιπόν, να διαβάσουμε μηνύματα γιατί στείλαν αρκετά. Εντάξει, τώρα θα αρχίσει να κάνει. Για τον κόσμο, λέει τη γνώμη. Κολοτούμπα Ραπτόπουλο σχολίασε, λέει, το παλτό συνταξιούχου Βιερίνια, όπως έχεις πει παλαιότερα. Εντάξει, μετά από 5 μήνες, ο Βιερίνια, με ένα ΠΑΟΚ ο οποίος είναι εκπληκτικός σε φυσική κατάσταση, μετά από 5 μήνες πιάνει σαν αριστερό μπακ. Και παίζει και άλλους πολύ καλούς ρόλους. Μα εγώ το Βιερίνια δεν τον αντιμετώπιζα χλεβαστικά για την αξία του, για τη βιολογική του κατάσταση. Ήρθε παλέμαχος. Σε 6 μήνες μέσα έχει βρει τεράστια φόρμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πέρασαν 6 μήνες. Δεν έγινε μπερμπάντοφ ο άνθρωπος. Φουλάρι και καλά. Και του εύχομαι να πάει ακόμα καλύτερα. Τι ρόμπα από το που. Την κατάλληλη στιγμή. Σταμάτα ρε κόκκινε. Πάμε παρακάτω. Κόκκινε πια η άποψη για το κλάν της Βικελίδης και αν μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις αλφα εθνικής αλλά και του κόσμου του λαού του Άρη. Φυσικά και μπορεί να ανταπεξέλθει γιατί είναι ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, ένα κλουβί και απλά θα πρέπει να βελτιωθεί. Δηλαδή να γίνει σύγχρονο κάποια στιγμή. Τι σύγχρονο να γίνει, ρε. Τι σύγχρονο. Αυτό ο αγωνιστικό όρο είναι για να βόσκουν ευώδια σαν και εσένα και σαν και εμένα εκεί μέσα. Αλλά. Πρώτον, τι καλά. Και δεύτερον, τι κλάν της Βικελίδης και κλάν της Αουρίδης. Αφού δεν πληρώνει κανείς εισιτήριο εκεί. Πάνε 10.000 και 3.000 εισιτήρια έχουν. Περνάνε τζάμπα και μπαίνουν μέσα. Α, πάμε παρακάτω. Γρηγόρη, τι έχετε να πείτε για την Τουρκία Ακτιορό, η οποία εμβόλυσε το σκάφος του λιμενικού. Ναι, πρώτη φορά. Θερμό επεισόδιο, φίλε. Σιγά το θερμό επεισόδιο. Τίποτα δεν γίνει. Η Τουρκία, επειδή έχει πρόβλημα ο Τσαλάν γενικότερα, θέλει να προσανατολίζει την κοινή γνώμη. Ναι. Τι πιο εύκολο για να προσανατολίσει την κοινή γνώμη από το να πουλήσει. Εθνικοπατριωτισμό. Άλλο να του πει, ρε κόκκινε. Πρόβλημα με την Ελλάδα. Άστο να του πει. Ας πάει. Κάνουν μαγιά. Κάτσε, ρε. Οι Τούρκοι όμως, να ξέρετε. Πάει εκπομπή πάλι, ρε. Μετά το πραξικόπημα και μετά τον αποκεφαλισμό όλων των μεγάλων αρχηγών των δυνάμεων της Τουρκίας, δεν είναι σε θέση να έρθει σε σύγκρουση με την Ελλάδα για πολλούς λόγους. Ενώ η Ελλάδα είναι. Ναι.
Α, πάει ο Μιχαλολιάκος με τον άλλον τον. Δεν είναι σε θέση. Πώς το λένε, που βαράει γυναίκες σφαλιάρες τον. Κάνει τον δεν άντρο. Μπορεί. Σταμάτα, οι πιλότοι, όλοι οι πιλότοι εκδιώθησαν. Και είναι καινούργοι οι πιλότοι οι Τούρκοι. Τι εκδιώθησαν. Τους έδιωξε όλους. Άμα είμαστε μάγια, σας πάμε στα Ίμια, πουλήσουμε μαγιά. Πούμε εδώ είμαστε. Πάει κανείς. Δεν είναι πιο σοβαρό το θέμα. Αν είναι σοβαρό θέμα, πάνε σε άλλα θέματα που κατέχει. Αυτό που είπα, οξύδες λένε τελειώσαμε τον Ολυμπιακό, έχουν χάσει, με ξεπερνάει. Το δυνάμει του ποδοσφαίρου τελείωσε η ΑΕΚ και αυτή θα τελειώσει και τον επόμενο. Ναι. Εντάξει, γνώμη σου. Ποιο ο Τσαλάν, Ερντογάν λέγεται. Ποιο ο Τσαλάν, ο Τσαλάν είναι ο Παράσχο. Ποιο ο Τσαλάν, ο Ερντογάν. Είναι ο φυλακισμένο. Ερντογάν, εντάξει. Ερντογάν, πάμε παρακάτω. Και τι λίγο. Σαρδάμ και στον Ερντογάν. Όλα είναι Κούρδο, όχι δεν είναι Σαρδάμ, είναι λάθο όνομα. Έλα, πάνε τελείωσε. Ο Ερντογάν. Κλαίω με τώρα που γελάει σαν Ιένα, λέει όταν ο κόκκινο διαβάζει χορηγού. Δεν γελάει, είναι η Ιένα. Κόκκινο Ραπτόπουλε, καλησπέρα. Η φορμανισμένη και ποιοτική ομάδα που έχει αυτή την περίοδο ΠΑΟΚ δεν θα έκανε καλή πορεία στο Europa League. Τι λέτε. Υποκειμενικό είναι αυτό. Η μεγαλύτερη είδηση είναι ότι σαν σήμερα, λέει, το 1970 γεννήθηκε το metal με την κυκλοφορία του μόνιμου δίσκου των Black Sabbath. Λοιπόν, ο Σαχόφ λέει θα ήταν καλύτερος και πιο αποδοτικός με ένα Σιμόες δίπλα του. Θα ήτανε? Ναι, βέβαια. Έχει ένα χαμάλι, αυτό στα λίγα μέτρα. Θα μπαινε και σαν center for από πίσω με το κεφάλι, είναι καλός. Ο Σαχόφ έχει ένα καλό που δεν είχε ο Τζιόλης. Σκοράρει. Δηλαδή είναι ένας Τζιόλης που σκοράρει, είναι καλύτερος. Οκ. Okay. Και στον αέρα είναι καλός. Το μπορεί να πηδήξει, να πάρει και έναν χαφ ή ένα. Ο Σαχόφ τι γιατί. Μπορεί να πηδήξει. Κάτσε ρε, περίμενε ρε, να του πούνε του ανθρώπου. Ο Σαχόφ τι είναι ρε, άμπαλε. Κάτσε να μάθει μπάλα. Ναι, ναι, ναι. Έχει ένα. Έχει σέντερ φορ τον Μπρίγιοβιτς. Ωραία. Θα πιάσει τον ένα το σέντερ μπακ. Αν παίξει με τρει σέντερ μπακ ο αντίπαλο και κατέβουν και οι τρει με ένα 90, θα έχω προβλήματα στον αέρα. Αν ένα σκάφι είναι σαν τον Σαχόφ, τον πιάνω τον ένα το στόπερ. Το καταλαβαίνει το κεφάλι σου πρώτον. Δεύτερον, ο Σαχόφ δεν μπορεί να ντουμπλάρει μαρκαρίσματα, πλάγια κτλ. Είναι για τα λίγα μέτρα. Αν έχει ένα χαμάλι τύπου Σιμόες από πίσω, καθαρό κόφτη, μπορεί να αποδώσει καλύτερα. Και έρχονται και οι πλάινοι όπως έρχεται ο Λιμνιός, ο Πέλκας, αν παίξει ο Τζάλμα, που έρχονται κοντά στα πλάγια μπακ. Τον βοηθάει την αργότητά του. Τον βοηθάει την αργοπορία του. Και σε μια φάση, όταν πλευροκοπήσει ο ΠΑΟΚ, μπαίνει ο Πρίγιοβιτς, πιάνει το πρώτο δοκάρι, έρχεται στο μέσο. Ο Σαχόφ παίρνει τα σκουπίδια, μπορεί να σου κάνει και 6-7 γκολ στο πρωτάθλημα. Και άμα γίνει σέντρα από την άλλη μεριά και είμαι άμυνα, πηδάει τα μπροστά από τα σέντερ μπακ ο Σαχόφ. Γι' αυτό παίζει. Εντάξει, αυτό είναι ο ρόλο του. Άμα το βάλω το Σαχόφ, κόφτη 4-4-2 με το Μαουρίσιο. Πλάι είναι και τα λοιπά. Και παίξω κατοχή ποδόσφαιρο με αντίπαλο γρήγορο, θα μου αλλάξουν τα πετρέλαια στην αντεπίθεση ο Σαχόφ. Θέλει άλλος ρόλους ο Σαχόφ στο γήπεδο για να φανεί. Οκ, okay, boy, πάμε παρακάτω. Λέγε, ακούω εγώ. Γράφει, τι, λέγε. Τι έγινε, ρε κόκκινε, κοιμήθηκες, τι έπαθε. Γιατί λες βλακίες συνεχώς. Ρε κόκκινε, εγώ φουλάρω, έχω 180 σφιγμούς. Μιλάω, κάνω αναλύω και σύγχυσε με 40 σφιγμούς. Γι' αυτό απεθάνεις πιο μετά από μένα, ρε ανέστητε. Μπορεί να πάω του λες παρατέταρτο ακόμα η εκπομπή είναι φουλ. Έμενε κάνει μου. Είσαι τόσο γρήγορος να μην πω τώρα. Τι να κάνετε, ψοφίμια εδώ μέσα. Ψοφίμια. Ψοφίμια. Δόξα τω Θεώ που δεν κυνηγούσε τον Πρίγιο Βεγιασκόρη γιατί θα γίνει κλάος νούμερο 2. Ρε το κατεμόσαυρο το ραπ. Δεν είναι. 1,5 μήνα. Κυνηγούσα δύο μήνες. Δύο μήνες, καλά λέει. Και τη μέρα που δεν πρόλαβε. Δεν ποτέ. Δεν πρόλαρα. Τι να κάνω, δεν πρόλαρα να πάω. Τι να σε κάνω, μωρέ. Τι να σε κάνω, μωρέ. Ράμπο Γρηγόρη, Ρεάλ Παρί, τι βλέπετε. Οβεράκι. Διπλό. Τι βλέπεις. Διπλό. Ραμπ να λέμε και τα καλά. Ο Πάοκ αυτή τη στιγμή παίζει την καλύτερη μπάλα και δεν είναι πρώτο λόγω διαιτησίας. Και να πούμε και να μπράβο τον Λουτσέσκο. Γιατί είναι δικό του δημιούργημα. Μα η διαιτησία δεν έχει παίξει ρόλο. Η διαιτησία έκανε το 50-50 στον Ολυμπιακό. Είναι πολύ καλή διαιτησία. Είναι χάρμα η δεύτερη διαιτησία. Με τα λάθη τη. Τον Πάοκ τον κατηγορούν οι κάτω για φιλίες με Γιάννενα και τέτοια. Για διαιτησία δεν μπορεί να μιλήσουν. Πήρε 5 σφυρίγματα ο Πάοκ, πήρε και 5 και η ΑΕΚ. Και 3 πήρε ο Ολυμπιακός. Δεν πήρε ο Πάοκ από τη διαιτησία αυτό που έπρεπε να πάρει με τα κουρασάν που έχει δώσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα κάνει δημόσιες σχέσεις, μαγκιά του. Τι να σε πω εγώ τώρα. Κάνει κι εσύ. Κλάψε. Με κλαίς ρε χοντρέ να πούμε. Κλαίω χοντρός. Παιδιά, λέει, υπάρχει περίπτωση να γίνει επιστράτευση. Φοβάμαι, λέει, με έπιασε κρίση πανικού. Εσύ γιώτα τρία, δεν είσαι κόκκινο. Και τι σημαίνει. Ούτε στο μαγειρίο δεν σε παίρνουν. Τι είναι ηλίθιος. Τι είναι ηλίθιος. Ενώ εμένα μπορεί να με πάρει. Όπλο, κανονικά, βολές, τα πάντα. Βολές κάνεις. Φυσικά. Με πλατυποδία κάνεις σαν τον καραμπίνα. Ποια πλατυποδία. Δεν είσαι πλατύπους. Δεν ακούω από το δεξί αυτή. Εκεί άμα γίνει. Εκεί αν περάσει ο εχθρός με το ένα αυτή θα τον ακούσεις. Τι να σε κάνουν δηλαδή.
Είσαι ασύλληπτο. Θα πούνε. Κάτσε εδώ που κάθεσαι, δεν πειράζει. Είμαστε μεγάλοι τώρα, δεν μα παίρνουν εμά. Έχει άλλου να πάρουν. Θα πάνε οι Αλβανοί, θα πάνε. Είμαστε μεγάλοι. Μεγάλοι, τι είμαστε. 49 χρόνο, 47 είσαι εσύ, 50 κοντεύω εγώ. Τι είμαστε, μικροί είμαστε. Οι συμμαθητέ μα μπαλονάκι κάναν όλοι. Εγώ είμαι 48, εσύ 50 ρίζει σε λίγε μέρε. Λοιπόν, τι είμαστε, για να μα πάρουν στον πόλεμο. Σε 4 μέρε γίνει σε 50 ρίζει. Ναι, και θα με πάρουν στον πόλεμο εμένα. Τι θα κάνω στον πόλεμο. Κάτι γουμάρια ή κάτι πεδαράδε, τι με κάνω εμένα. Δηλαδή τώρα αυτό. Εμένα στο νοσοκομείο με πάρε. Το χρησιμοποιεί ω επιχείρημα για να μην πα. Τι να πάρε κόκκινε 50 χρόνων εγώ να πάω, τι να κάνω στον πόλεμο. Θα πάει ο Μιχαλολιάκο, θα πάει ο. Όλοι πρέπει να θα πάει ο στρατηγό, πώ το λένε. Αυτό θα πάνε αυτοί οι ευπατρίδες. Κάτι να σκάπου. Όχι, εγώ θα κάτσω άμυνα. Τι να κάτσω. Πάει ο γιος του Κόκαλη, πάει ο γιος του Μαρτινογιάννη, θα πάει ο γιος του Μάρδα, πάει ο ξάδερφος του Τσίπρα, θα πάει ξέρω εγώ ο γιος του επιχειρηματία. Να πάνε. Θα πάνε αυτοί. Φαλακρέ, τάχαμ. Τα μάθες, τάχαν πήγε ο Απένταλος στο γραμμένο για διαιτησία, του ζήτησε να πει το μεγάλο για Καναφράγκο, χρέη προσφυγές, αύξημα το κεφαλαίου. Δεν υπάρχει σάλιο. Για ποιο μιλάει, ρε. Για τον Μελισανίδη. Για τον Καρυπίδη σε λέει. Ποιο Μελισανίδη. Για τον Καρυπίδη. Για τον Καρυπίδη σε λέει. Ποιο παιδί δεν υπάρχει φράγκο. Είχε τέτοιο ρε. Είχε, επισκέφθηκε χθες και ο Μελισανίδη το. Ο Μελισανίδη σε ποιον επισκέφθηκε. Τα γραφεία της ΕΠΟ. Ποιον επισκέφθηκε. Τα γραφεία της ΕΠΟ. Ποιον είδε. Δεν ξέρω. Τι έγινε ρεπορτάζ κανένα. Ήρθε να δείξει τη χοντρό κολάρα σου. 15 ειδήσει σου είπα. Τι δίνει. Πήγε και έπιασε τον Περέιρα. Και ξέρει τι τον είπε τον Περέιρα. Τα τσιμέντα Τιτάν πίζουν εύκολα εδώ. Κανόνισε την πορεία σου. Σε βρουν πουθενά. Θα σε ψάχνει Νικολούλη. Αυτό του είπε. Δεν χρειάζεται να του πει τίποτα άλλο. Άντε τράβανε πει τα άλλα θέματα. Τι λέτε για τελικό του κυπέλου στο LFC Arena μόνο με προσκλήσει, όχι στήρες οργανωμένες. Όχι, να πάει ο Πάο κανονικά στο ΆΚΑ όπως πήγε ο Άριστο στην Τούμπα. Γιατί η προκήρυξη του κυπέλου έλεγε αυτό. Και το 2003 όταν έκανα ραδιόφωνο εδώ, έλεγα ότι ο Άρης βάσει του νόμου πρέπει να πάει στην Τούμπα. Εντάξει, δεν θα αλλάξω μετά από 17 χρόνια αυτό που έλεγα τότε. Βάση του νόμου. 14. Ναι, 14. Βάση του νόμου ο ΠΑΟΚ να τραβήξει να πούμε και να πάει στο ΆΚΑ. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Ό,τι είπα στο 2003 Ραυτόπουλε και σε βρίζαν οι Αριανοί, θα τα πει τώρα σε βρίζουν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Ούτε που με ενδιαφέρει. Είμαι γριά και χθες πήγα στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ ήταν καταπληκτικό στο αντικειμενικό. Πολύ καλό. Σαν να έβλεπε ο Μπαρτσελόνα Κοσμά. Ήταν πολύ καλό ο ΠΑΟΚ όντω. Ειδικά στα πρώτα 70 λεπτά ήταν εξαιρετικό. Τι πρώτα, μετά έκανε διαχείριση. Αυτός που κάνει η προπόνηση στον ΠΑΟ και ο γυμναστής. Γιατί δεν θα βγεις από πάνω. Κάτσε ρε κόκκινε. Είπα κάτι. Έκανε διαχείριση μετά. Πανέξυπνο ήταν αυτό που έκανε. Δηλαδή έβαλε 3-0 τον Κούγια. Του λέω αυτό το κοντό τώρα να το βάλω 6-0. Κάνω διαχείριση. Πάω για κύπελο και χαμηλώνω τις στροφές μου. Τραβάω τον Κάνια σε πάνω στον Μπέλκα με τη μύτη να πούμε να τον ξεκουράσω. Τραβάω τον Τζάλμα και διαχωρίζω με το Μακ κτλ. Βάζω και το Ζεβεδαίο αριστερό μπακ να πούμε ξεκουράσω και το Βιερίνια μη μου πάθει κανένα τράβηγμα. Δίνω και φόρμα το Ζεβεδαίο και οι αλλαγές σωστές ήταν να πούμε που έκανε ο Μητόγκας να πούμε ο Λουτσέσκου. Ωραία. Είναι το καλύτερο για τον Ολυμπιακό αυτή η τιμωρία. Βέβαια. Θα πανίγει τώρα, θα βγει ο άλλος από το νοσοκομείο να πούμε ο προπονητής του άλλο, από άλλο νοσοκομείο θα βγει ο άλλος ο Κυρσάβας, ο Γκαρθία. Γκαρθία το λέμε. Έτσι. Όχι Γκαρθία. Γκαρθία λέγε. Όσκαρ. Όσκαρ. Σίγμα. Έχει κάποιους με θήτα. Τι να κάνω, ρε, πού να ξέρω εγώ τα ισπανικά να πούμε. Πάρε το φίλο σου, το Ραγκάτζι και ρώτα. Και τι είναι, στην Ισπανία γίνεται και ο Ραγκάτζι. Ξέρει, ασχολείται. Στη Βρώμα μενεμένη γεννήθηκε και στη Βρώμα επανομίζει. Στην Επτάλοφο γεννήθηκε. Στη Βρώμα Επτάλοφο, πώς λέγεται. Ερωτικός μετανάστης. Εντάξει. Από την Επτάλοφο καλύτερη είναι η επανομή. Παρακάτω, λέγε. Καλησπέρα, παιδιά. Είναι χαζό αυτό που γράψει. Ναι, διάβασε το ρεκόρ. Πρώτα το λες και μετά το διαβάζεις. Διάβασε το φινάλε. Ενώ ξεκίνησε καλά. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Λοιπόν, κάτω στην Αθετέλη και δύο κοπέλες μοίραζαν να το δούμε προφυλακτικά. Για αύριο είναι, ρε φίλε. Τι είναι αύριο. Λέτε να προορίζονται για το δήμαρχο μετά τις δηλώσεις του. Τι προφυλακτικά δίνουν οι γυναίκες. Αύριο είναι η γιορτή των ερωτευμένων. Των ερωτευμένων. Ερωτευμένων. Τι γίνεται αύριο. Οι ερωτευμένοι τι κάνουν. Πηδάνε την άλλη μέρα, τις άλλες μέρες τι κάνουν. Αυρανίζονται. Δεν καταλαβαίνω τι αίσθημα είναι αυτά. Πού τα έχετε βρει. Μα εγώ στον πλανήτη μου δεν είχα τέτοια πράγματα. Πάνε παρακάτω, λέγει. Ερωτευμένοι. Ερωτευμένοι. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Δηλαδή, έχει τσάβιο λίγκ σήμερα. Ναι. Λοιπόν, έχει και αύριο. Σήμερα δεν ήταν σπουδαία. Ναι. Σήμερα παίζει Γιουβέντους με την Τότεναμ. Γιατί δεν ωραίο μάτσο αυτό. Διπλοί αγώνες δεν είναι. Ναι. Ωραία. Και. Και η Βασιλεία με τη Σίτη. Λοιπόν, τη Σίτη, ρε φίλε, τώρα με συγχωρείς. Εσύ είσαι και ωραίος, είσαι Μπομβιβέρ. Το πούρο σου, το ωραίο σου, το μεζέ, ξέρω κτλ. Δηλαδή, δεν γουστάρεις να δεις τη Σίτη σήμερα. Όχι. Δεν γουστάρεις.
Τη Γιουβέντους δεν γουστάρεις να τη δεις πώς θα κάνετε. Όχι, δεν θέλω. Εξηγούμε. Μάλιστα. Ό,τι πεις. Η τότε να μην είναι μια ομάδα η οποία βγάζει μέταλλο και στους ομίλους δεν. Τι μεταλλάδες είναι αυτή, τι μέταλλο. Βγάζει μέταλλο μεγάλης ομάδος. Ναι. Και δεν είναι τυχαίο ότι στους ομίλους τερμάτισε πρώτη. Θα μου πείτε, η τότε να μην. Ναι. Καλή μπάλα παίζει. Δείχνει ότι κυνηγάει όλα τα παιχνίδια. Ναι. Ήταν πολύ καλή στο ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου με την Άρσεναλ που κέρδισε 1-0. Αυτό ο προπονητή δεν μοιάζει με τον γιο του Γκαγκάτσι. Ο Ποκετίνο που μοιάζει με τον Μάικ του Γκαγκάτσι, σωστά. Ναι. Βλέπω ότι δεν κάνει μεγάλο rotation, δηλαδή χρησιμοποιεί τη βασική εντεκάδα και στο Champions League. Τα ίδια έκανε και ο Κόντε, να πούμε, και σήμερα και φέτος ξεφούκωσε. 1-1. Ναι. Η ομάδα τη Γιουβέντους δεν είναι αυτή που ήταν πέρσι, πρόπερσι κτλ. Δεν είναι κακή. Είναι καλή. Εγώ θεωρώ ότι ένα γκολ τότε να μου το έχει. Ναι. Το θέμα είναι θα βάλει και ένα γκολ η Γιουβέντους. Τι με νοιάζει εμένα. Στοιχηματικά το λες. Εσένα σε νοιάζει μπάλα μόνο στο στοίχημα δηλαδή. Όχι ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Δεν είναι μόνο το στοίχημα. Είναι και το θέαμα που θα δεις. Ναι, θες και θέαμα. Λοιπόν, οπότε το περιμένω αυτό 1-1. Και άμα θες θέαμα δεν στη σύντηρα. Λέω το περιμένω 1-1. Άντε πάλι. Λοιπόν. Αυτό, το στοίχημα αυτό δεν υπάρχει. Λέω το περιμένω, άρα δεν θα δω θέαμα. Η Βασιλεία, αν την παρακολούθησε και αν την παρακολούθησε. Δεν την έχω παρακολουθήσει λοιπόν, η Βασιλεία, δεν μ' αρέσει. Η Βασιλεία έχει εφαρμόσει τακτική Σούλη Παπαδόπουλου. Ναι. Είναι στα 30 μέτρα πίσω, όλοι μαρκάρουν. Ναι. Και ό,τι αρπάξουμε μπροστά. Ναι. Λοιπόν, άρα επικίνδυνη. Έχει ταχύτητα στην κόντρα. Έχει ταχύς παίκτες. Επειδή όμως η City αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου. Ναι. Παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Ναι. Και ο Γκουαρδιόλα δείχνει ότι έβαλε μυαλό και δεν κάνει λάθη. Ναι. Αποκλείεται αγόρασε και παίκτες καλούς. Αποκλείεται να φάει τον παπά. Ναι. Πολύ εσύ λες να ανοιχτεί ο Γκουαρδιόλα. Όχι. Όχι. Πολύ πιθανό να κερδίσει η City 0-1. Ναι. Και ακόμη και να μην το κερδίσει. Βλέπεις χαμηλό δηλαδή. Ναι. Ναι. Γι' αυτό λέω. Ακόμη και να μην κερδίσει, ναι, δεν τρέχει τίποτα. Και 2-1 να χάσει πάλι καλά είναι. Βλέπω ότι δεν θα μπουν πολλά γκολ. Μάλιστα. Άντερ δηλαδή. Το βλέπω για άντερ. Ναι. Δεν μ' αρέσει σαν επιλογή. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Άρα μου λες εμένα να ποντάρει και να προσεύχεσαι να μην μπουν γκολ. Πάει τελείως. Εγώ πάω σε πιο συντηρητική προσέγγιση. Παίξε γκολ του Γιουβέντους και άντερ τη Βασιλεία. Πολύ ωραία. Λογική. Μπορεί να κερδίσει 0-2. Πόσο δίνει το άντερ να πει, δίνει 2,5 φράγκα. 2,5. Αυτό είναι καλό. Τι σου δίνω, ρε φίλε. Ναι, αυτό είναι καλό. Μ' αρέσει, ναι. Πάμε στα αυριανά. Πάμε στα αυριανά. Παίζει η Πόρτο. Η Πόρτο. Του φίλου σα του Κοντσαϊσάο. Ναι. Εντάξει. Φίλου μα, δηλαδή τι εσύ είσαι. Και... εσύ από αυξή που είσαι. Είναι φίλο είμαι εγώ. Ναι. Από πού που είμαι. Δεν είσαι αφού κλείψει το σαβίδι όλη τη μέρα, έτσι δεν λένε. Τι λένε. Έτσι δεν λένε. Το κλείψω. Δεν μπορώ να λέω ότι κλείβω και τι γυναίκε του. Τι πάνε το ίδιο είναι. Πάνε ρε κόκκινε παρακάτω. Άσε τι λένε. Ό,τι θέλουν να λένε. Παρακάτω. Εσύ τι λες. Δεν με νοιάζει. Ναι. Παίζει με τη Λίβερπουλ. Ναι. Πιες και δύο γουλιές καφέ. Η γαψούρα μου. Ναι. Ο Γιούργεν Κλοπ. Ναι. Μετά τα Χριστούγεννα. Ναι. Και με την προσθήκη. Γιατί είναι γαψούρα σου δηλαδή. Για ποιο λόγο. Τον λατρεύω για το ήθος του. Το ποδοσφαιρικό. Ναι, πήδηξε τη γυναίκα δεν του παίκτη του, να πούμε. Βλακία, πήδηξε τη γυναίκα του παίκτη του. Άκου τώρα ήθος. Δεν... προπονητής πηδάει τη γυναίκα του παίκτη του. Πρώτον. Μεγάλο ήθος. Πρώτον. Ναι, πρώτον. Ουδείς αναμάρτητος και δεύτερον, αυτή είναι μια βλακεία. Τι βλακεία, δεν υπάρχει. Άμα θες να πας με γυναίκα, μα με τη γυναίκα του συνεργάτη σου, θα πας δηλαδή. Να πας εσύ με τη γυναίκα, εγώ με την. Ο άλλος πάει με την κουμπάρα, ρε φίλε, τώρα πλάκα μου. Άλλο ρε κουμπάρα. Χαμός έξω. Βρε κουμπάρα είναι άλλο. Τι σχέση έχει, τι ήθος έχει ο Κλοπ. Πήδηξε τη γυναίκα του παίκτη του. Γυναίκα σου είναι άλλο. Πήγε τη γυναίκα, πήδηξε τη γυναίκα του παίκτη του. Δεν έγινε αυτό. Έχει ήθος. Έχει τελειώσει. Έχει ποδοσφαιρικό. Α, δεν τη μηδάει πια. Λέει. Ναι. Λέει, ναι. Εγώ θα μείνω σε μια ομάδα 5 χρόνια. 5 χρόνια ναι, μένει. Ναι. Δεν αποκλίνεται. Αυτό είναι το ήθος. Λέει ότι εγώ θα κάνω αυτό. Από μπάλα. Από μπάλα. Από μπάλα για πες. Μετά την αγορά του Φαντάικ από την Southampton, ναι, ναι, έχει βελτιώσει πάρα πολύ την αμυντική του λειτουργία. Ναι, τον είδες να βελτιώσει. Έχει σοβαρευτεί πάρα πολύ στην άμυνα. Ναι, ναι. Είναι ομάδα η οποία στα ντέρμπι βγάζει πάρα πολύ καλό μέταλλο. Μέταλλο και αυτό. Η Λίβερπουλ είναι πολύ. Μεταλλά και αυτό. Είναι μάλιστα πολύ βαριά φανέλα. Ναι. Θεωρώ αυτή ότι. Είναι η απόδειξη. Φαριά φανέλα μέταλλο. Θεωρώ ότι μάλιστα, η Λίβερπουλ έχει τα εχέγγυα. Εχέγγυα, μέταλλο φανέλα. Να πάρει το διπλό στο Πόρτο. Και να καθαρίσει την πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι. Εγώ τον Κλοπ το θεωρώ ένα τρελό. Δηλαδή, άμα ας πούμε. Εγώ... μπορεί να τον πεις αφελή. Ακούω. Πάλι καλύτερα. Θα σου πω εγώ από τη μάπα του. Εγώ μια φορά είχα μια θεία. Άστα στην πόλη. Για τον Κλοπ λέμε και τον παρουσιάζει μια θεία του. Θα σου πω τι πάω να καταλαβαίνετε τι ακούτε το. Μια φορά εγώ. Μέρα του ραδιοφώνου παρουσιάζει τον Κλοπ με μια θεία του. Εγώ είχα μια θεία ρε, την αδερφή τη γιαγιά μου, είχε χάσει την κόρη τη και είχε πάθει τα ψυχολογικά τη. Και ήταν εδώ πέρα σε ένα τρελοκομείο να πούμε πάνω. Εδώ πάνω στο πανόραμα. Και πήγα να τη δω με τη θεία μου τη Στέλλα και τη μάνα μου πριν χρόνια να πούμε. Ναι. Και κάθεσε στο παγκάκι απ' έξω. Βγαίνει μια νοσοκόμα απ' έξω και μου λέει: γιατί είσαι έξω, μου λέει. Και πήγα να με βάλει μέσα. Με είδε δηλαδή ότι δεν σέστηκα καλά στα μυαλά μου. Άμα δει τον Κλοπ, θα του πει το ίδιο.
Αυτό θέλω να καταλήξω. Άσπη. Ναι, άσπη. Πρώτον. Δεύτερον, ο Κλοπ 4-2-3-1 ξεκινάει, 4-2-3-1 τελειώνει. Χαβ βάζει, χαβ βγάζει. Εξτρέμ βάζει, εξτρέμ βάζει. Είναι δηλαδή προβλέψιμο και μονότονο στο κοουτσάρισμά του. Δεν ξέρω αν κρατάει αποτελέσματα. Δεν του... 4-4-2, 4-4-2. 4-4-2. Ναι, δεν μ' αρέσουν αυτοί οι μονοκόμματα. Okay. Καλαϊτζίδη. Καλαϊτζίδη. Ναι. Ωραία. Δεν το αλλάζει. Ήταν, δηλαδή θέλει ένα τέταρτο. Ήταν λάθος το παραδείγμα μου. Όχι, ήταν καλό. Ήταν αφελές βέβαια, βέβαια για το μέγεθος. Εννοείται, ρε φίλε. Εντάξει. Ναι. Συγκρίνουμε λέω. Όπως ο Καλαϊτζίδη δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Παρότι την πληρώνει. Είναι ένα πόντιο. Γερμανό. Έχει δει πόντιο Γερμανό. Ακόμα χειρότερο. Συνδυασμό. Για να προλάβουμε τώρα. Ναι, να προλάβουμε, ναι. Για πάμε στο Ρεάλ. Πάρι. Πάμε στο Ρεάλ Πάρι. Λοιπόν. Τι το βλέπεις? Διπλό. Ε, βέβαια. Αφού σε είπαμε ότι ο άλλος είναι φελόσια σαν προπονητής και ότι τα έχει παρατήσει όλα και τα όχι, λοιπά. Ρε, όχι. Το παρασκήνιο που θα σου πω δεν θα τα ακούσω πουθενά. Ναι. Θα τα ακούσει μόνο από μένα. Εσύ το ξέρεις παρασκήνιο Ρεάλ. Θα σου πω παρασκήνιο. Πες μου να μάθω τι να κάνω. Λοιπόν. Κάποια πολύ βρώμικα υπόγεια. Υπόγεια. Ναι. Πιο βρώμικο υπόγειο από του Άρη δεν υπάρχει. Κάποια πολύ βρώμικα υπόγεια. Πιο βρώμικα. Στην Ισπανία. Α, μάλιστα, ναι. Λένε ότι η μεταγραφή ναι. του Νεϊμάρ. Ναι. Δεν Νεϊμάρ. Έγινε. Του Νεϊμάρ στην Παρί. Ναι. Δεν έγινε από την Παρί. Έγινε μισή-μισή. Μισή από την Παρί και μισή από τη Ρεάλ. Ναι. Ότι θα πάει δηλαδή 2 χρόνια ο Νεϊμάρ στην Παρί. Θα κάνουν ό,τι κάνουν οι Σαουδάραβες εκεί να πάρουν ένα τίτλο. Και μετά θα πάει στη Ρεάλ. Οπότε. Από την άλλη ακούμε ότι ο Ζιντάν παίζει το κεφάλι του. Σήμερα, αύριο. Δήλωσε ο ίδιος μετά την τελευταία γκέλα που είχε κάνει με τη Βιγιαρεάλ, αν δεν κάνω λάθος. 1-1 έφερε. Είχε χάσει 0-1. Α, με το 0-1, συγγνώμη, ναι, λοιπόν. ναι. Είχε πει, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να είναι σε άλλο παιχνίδι. Πες το μου να μάθω τι είναι. Λοιπόν, είχε πει ότι η παρουσία μου λέει θα κρυθεί στα παιχνίδια με την Παρί. Μάλιστα, άρα λοιπόν, το ξέρει. Εγώ παπά. Παπά. Παπά από τέτοιες δηλώσεις δεν τρώω. Δεν τρώει. Δηλαδή. Ναι. Η Ρεάλ, όπως σου είχα πει για κάποιες ομάδες και τα βλέπεις και για κάποιους παίκτες. Πες το ρε κόκκινε. Είναι γρήγορα. Μια ξεζουμισμένη ομάδα. Τι είναι, λέει? Ξεζουμισμένη ομάδα. Δηλαδή, ό,τι είχε να δώσει το έδωσε 2 χρόνια. Άρα βιολογικά βλέπεις ότι. Και βιολογικά είναι ένα πτώμα. Είναι πτώμα, μάλιστα. Λοιπόν. Εκεί φταίει, δηλαδή. Ναι. Δεν φταίει η τακτική. Βιολογικό είναι το θέμα. Μάλιστα. Βιολογικό είναι. Η Παρί ναι. παίζει χωρίς αντίπαλο στο γαλλικό πρωτάθλημα. Ναι. Παρότι έχει μικρή βαθμολογική διαφορά ναι. από τη Μονακό, 8-9 βαθμούς πόσο είναι, θα το πάρει. Ναι. Θεωρώ ότι μπορεί να κερδίσει μέσα στην Ισπανία στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου και όταν την έχω στα 3 φράγκα θα την ποντάρω, φίλε. Δηλαδή, γιατί είπα το παρασκήνιο. Αυτό μπορεί να λήξει 0-3 το πρώτο παιχνίδι, 0-2 το δεύτερο. Ωραία. Και να πάνε άκλαυτοι όλοι. Μάλιστα. Τώρα μας λες να παίξουμε ανάποδα τη Ρεάλ, να πούμε. Διπλό. Όχι, εγώ είπα το λόγο που εξηγώ. Τι να παίξω, ρε, θα πάω σε αυτό. Οι σχέσεις των δύο συλλόγων, σύμφωνα με τα υπόγεια, δεν είναι κακές. Ρε, τι να παίξω εγώ τώρα, ρε. Μπορεί να γίνει ένα 0 και 2-0 στο Παρίσι, δεν ξέρω. Πρέπει να σε πω, ρε. Λέω ότι θα πάει κόσμο στο over. Τι να παίξω, ρε, φίλε, εγώ. Εγώ θα παίξω διπλό. Εγώ τι να παίξω. Διπλό. Τελείωσε. Λέω, ο κόσμο θα πάει στο over. Μάλιστα. Θα πάει στον Άσο. Ναι. Μπορεί να έχει λογική ο Άσος, αλλά θα είναι παπάς. Και ο θείος μου ο Τάσος. Λοιπόν, τετράδα δώσε μου. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε πριν πάμε. Θα γράφω στην εφέρεια. Εγώ θέλω, ρε, δεν διαβάζω. Με δώσαν γυαλιά στραβά, άλλαν τάλλον με δώσαν. Ο Γιάννης ο Σταμάτης έκανε δώρο τα καλύτερα γυαλιά. Σπάσανε, πλακώθηκα με τα σπάσαν. Τι λοιπόν, να κάνω τώρα. Ο Σταμάτης. Γκολ, γκολ τη Γιουβέντους. Περίμενε. Γιουβέντους, γκολ, γκολ. Ωραία. Λοιπόν, άλλο. Λίβερπουλ διπλό. Περίμενε. Βασιλεία City Under. City Under. Ωραία. Liverpool διπλό. Liverpool που παίζει είπαμε. Στο Πόρτο. Διπλό, ναι. Και. Και. Real. Και Παρί διπλό. Real διπλό. Θα βάλω 1 ευρώ. Να βγάλω τα κοινό. Ωραία, μισό βάλε. Εντάξει, ωραία. Μην βάζει τίποτα. Εντάξει. Με ρωτά και είναι τα προγνωστικά μου. Τελείως. Δεν αποκλίνω ποτέ το προγνωστικό μου. Αυτά που δίνω μια φορά τα τηρώ. Πρέπει να αλλάξει κάτι πολύ. Τελείως. Δηλαδή. Να μάθω ρε παιδί μου ότι ξέρει πάθανε τσιλιπιπί ο Νεϊμάρ. Ο Εμπαπέ και ο Καβάνι. Τι να, τότε μπορεί να αλλάξω γνώμη. Αν ακούσω κάτι τέτοιο, και εσύ θα αλλάξει γνώμη, μιλές, δεν είναι. Άμα δεν παίξει αυτή η τριάδα η δαίμονη μπροστά, τότε το φοβόμαστε. Για την ώρα όχι. Για την ώρα πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Εδώ είμαστε. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και εκτός των υπολείπων φροντίζουν και για να βρείτε το ανταλλακτικό της δικής σας αρεσκίας μπαίνοντας στο www.listoparto.gr
για να πάρετε το δικό σας ανταλλακτικό με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Ένα τέταρτο θα το πει στον άνθρωπο. Το 2310-3 είναι δικό σας. Έχουμε δύο γραμμές ελεύθερες. Να πω ότι μεγάλο μας χορηγός είναι η εταιρεία Σκιάδης Βαλοδήμος, η οποία είναι σε ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασία με την εταιρεία Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Η συνεργασία περιλαμβάνει την αντιπροσώπηση του τρακτέρ McCormick στους νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκής, Χαλκιδικής και Κοζάνης. Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Φεβρουαρίου. Σας προσκαλούμε να γνωρίσετε από κοντά όλα τα μοντέλα McCormick, καθώς και τις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Εσκιάδης Βαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, με περισσότερα με ένα τηλεφώνημα στο 2310-596-596. Παραμένουν οι τέσσερις γραμμές, πάμε σε αυτές τις τέσσερις. Άμα ναι. Κάνεις κανένα τέταρτο να πεις στο Εσκιάδη, ναι. Θα μείνουν τρεις, α πούμε. Ναι, μάλιστα. Γεια σου Κωστή. Γεια σου φίλε. Τι γίνεται, όλα καλά? Καλά φίλε. Είμαι ο Αναρχοβασιλόφρονας. Ναι. Τεμπέλη σε κόβω. Είμαι στη δουλειά αυτή τη στιγμή. Α, δουλεύεις. Τι δουλειά κάνεις? Ναι. Φωτοτυπάδικα έχω. Α, δικά σου? Δικό μου. Ζάχαρη. Έχεις δουλειά πού, στο Πανεπιστήμιο Μελενίκου είσαι, πού είσαι? Μελενίκου. Ζάχαρη. Μια χαρά. Και με τους κομμουνιστές και τους αναρχικούς βγάζεις άκρη? Ζάχαρη. Με τους δαπίτες. Αδαπίτες είναι εκεί. Πιο εξηγημένοι. Εγώ με τους δαπίτες, αν και εγώ είμαι αναρχό. Εκεί που, στη Μελενίκου τι ήθελες να είσαι? Χρυσαυγίτης, δύσκολο. Δεν έχει πέρα. Όλο κλείνουν μαγαζιά, ανοίγουν, ξανακλείνουν. Εντάξει. Κάποια γιάφκα δεν έχει γίνει εκεί τελευταία? Κοίτα να σου πω, Κωστή, η γιάφκα εδώ. Κουφοντίνα ήθελε να δει τον Ηρακλή, δεν τον αφήσανε. Ναι. Είχε... Εντάξει, εδώ στους τοίχους συνέχεια το νομιτήρα 10, όταν κλείνει μαγαζί είναι πογετσμένη τύχη στο κέντρο. Εντάξει, ο Ηρακλής έγινε σαν τον εθνικό Καμάρας. Έχει πει στο κέντρο, να πούμε, Ηρακλήδης μπόλικη. Σωστά, Καμάρα και ρόγι πάλι, πανεπιστήμια. Θες κανένα φυστήκο μας στο διάλειμμα? Α, θες, φυστήκο μας. Λοιπόν... Εθνικός Καμάρα. Ναι. Το κόκκινο τον ακούω, δεν τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Για ποιο λόγο, ρε φίλε, δεν τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση? Γιατί προγνωστικά σε δίνει πολύ, και... Είναι πολύ χριστιανός. Δεν α, επειδή είσαι. Να, μάλιστα. Εγώ άξι. Έχω σε. Είμαι πιο ιδεολογικά μαζί σου πιο πολύ. Καλά κάνεις, ρε φίλε. Πρέπει να συμφωνούμε. Κοίτα, ο κόκκινος είναι χριστιανός. Το κόκκινο το συμπαθώ, δηλαδή. Όχι, καλά το ξεκίνησες. Καλά κάνεις και έχεις τελείως διαφορετική αντίληψη. Όχι, όχι, όχι. Να μην με συμπαθείς, θέλω. Ναι. Κοίτα, το ασκείς bullying, αλλά ο κόκκινος το αντέχει πάρα πολύ. Σιγά. Και το εκτιμώ που το αντέχει. Δηλαδή, με στη διαδικασία. Ναι, εγώ δεν δέχομαι δηλαδή bullying από το κόκκινο, ο κόκκινος δέχεται μόνο. Ναι. Όταν φωνάζει με την γαϊδροφωνάρα του πάνω στα αυτή μου. Γελάει ο κόσμος τώρα με αυτά που λες. Ας τον άνθρωπο, σοβαρός ακούγεται, παρότι δεν με γουστάρει μία. Μπράβο Γρηγόρη, είσαι δημοκρατικός. Ναι. Ναι, είναι σοβαρός. Σοβαρός. Λοιπόν. Και ειλικρινής. Δεν ξέρω πολλά από τακτικές. Από ποδόσφαιρο είμαι αριανός διαμαρτυρόμενος. Είναι αριανός διαμαρτυρόμενος. Δηλαδή, επί εποχή Τσαλτίδη μου στέλνε μηνύματα, θα με βρεις έξω από πόρτα σου. Θα σε δίνω, ξέρω εγώ. Ο Τσαλτίδης. Αυτός τρώει δυο μερέντες το πρωί με βούτυρο, ρε. Πώς θα σε δίνει? Ναι. Όταν υπήρχε ο Άρης FM, τον έβριζε συνέχεια. Έβριζα, ναι. Δηλαδή και επί εποχές που ήμασταν στις 32, ξέρω εγώ, του ΕΦΑ, ναι. Έβλεπα ότι οικονομικά δεν βγαίνανε. Τότε θα βρίξει από το σπίτι σου, δηλαδή με τους σουπεράδες, όχι μόνος του. Αυτό φαντάζομαι σου λέγε. Ναι. Είμαι παλιός αντισουπεράς. Μετά έχω... Κατάλαβα, δηλαδή θα με βρίσκει από το σπίτι σου με τους σουπεράδες, όχι μόνος του. Μόνος του δύσκολα θα ερχόταν, έτσι νομίζω εγώ. Φύγε, επόμενη γραμμή. Θα μας ταλαιπωρήσεις τώρα εδώ πέρα, γιατί ο κόκκινος με σκουντάει από κάτω. Όχι, τον μπουτάρι βλέπει. Έλα, φίλε, ναι, τα βάλε με τον μπουτάρι ο κόκκινος. Καλημέρα, ναι. Τι κάνετε? Καλά, κύριε, εσείς. Ο αναρχοκομμουνιστής κράζει τον κόκκινο επειδή είναι χριστιανός, αλλά με τους δαπίτες μια χαρά τα πάει, έτσι. Είδες. Ντάγκα, ντάγκα τα δίευρα. Αλλά. Τι ωραίος ο αναρχοκομμουνιστής. Μπράβο. Επειδή συνήθως κράζω τον κόκκινο. Ναι. Και με έχει παρεξηγήσει. Το Σάββατο την Κυριακή στη Μαρμίτα, εκεί που μοίραζες άσο 2-2, άσο 5, άσο 2-5 κτλ. Τσακωνόμουν με ένα διαδικτυακά. Τσακωνόσουνα τότε, αλλά τώρα που είναι να πολεμήσουμε έχει παλικάρια να πάνε, Σύζε με τον Μπαστούνι. Γέρος τώρα, τι να πάω. Α, γέρο, ναι, λέω ασώδια μοίραζες στη Μαρμίτα την Κυριακή. Δεν λες, μένεις μακριά από τα Κωνσταντινοπολίτικα.
Εγώ παλαιόλαμένο. Δεν σου μύρισε λίγο μεθάνιο? Από εδώ είναι. Μόλις την... τηλεκουμπή και γελούσα. Μόλις την πήρε χαμπάρι, εγώ γέρος. Είμαι πρεσβειοποία. Ναι, ναι, ναι. Πονάει μέση μου. Έχω βάλει στέν. Έχω κόρη να μεγαλώσω. Ναι. Άκου κλάμα, ρε φίλε. Δηλαδή. Τι ωραία, αυτό το κράτος δεν παίζεται. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ποιο κράτος? Το ελληνικό. Εγώ, φίλε, ειλικρινά θέλω να μου πεις ευθέως. Θα πήγαινες να πολεμήσεις για αυτό το κράτος, φίλε. Αν μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να σηκώσουμε από τον τάφο, ναι, και να δώσουμε ζωή σε έναν αρχαίο Έλληνα. Ναι. Και του, ναι, λέγαμε, αυτή είναι η απογονή σου. Να βλέπει τον κόκκινο δηλαδή. Πες μου, σαν απόγονο. Θα αυτοκτονούσε ή όχι? Θα σε βάραγε με το ξύφο, θα σε βάραγε. Οι αρχαίοι Έλληνες και ιδίως οι φιλόσοφοι που είχαμε, δεν νομίζω ότι κουράστηκαν περισσότερο από τον τύπο που βάζει αυτό την πίεση. Άλλοι, όπαπα. Μην μπερδεύει. Όλα αυτά τα οποία γινότανε με την αρχαία αγορά και τους ρυθμούς της εποχής. Ναι, ναι, ναι. Εσύ, συγγνώμη, Γρηγόρη, να σε ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις πραγματικά ότι μπορούμε εμείς να είμαστε απόγονοι εκείνων των ανθρώπων? Είμαστε. Εγώ δεν πιστεύω. Α, επόμενη γραμμή. Τι πιστεύεις ότι είμαστε, Ελοχήμ ή Νεφέλιμ? Βυσιγότσι. Οστρογότσι. Στον Οστρογότσο. Δεν τον άφησε να απαντήσει. Σε μου λες, παρακαλώ. Τον κόκκινο, άμα γράψεις Οστρογότσος και ζωγραφίζεις τον κόκκινο από κάτω, ή Βυσιγότσος, θα ήταν μακριά, ας πούμε, η εικόνα με τη λέξη, να πούμε. Βγάλε όση κακία θέλεις. Τι κακία, ρε Βυσιγότσε, Οστρογότσε, ναι, φίλε. Ναι. Τι είναι αυτά, ξέρεις? Τι να ξέρω, γορίλα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δείχνουν μια φωτογραφία, λέει μια βλακία. Βυσιγότσος, ναι. Ναι, εγώ μιλάω. Μάλιστα. Θανάτης Καστρούι, πάω. Καστρούι. Από εκεί τηλεφωνείς? Ναι, ναι. Από εδώ τηλεφωνώ, οδηγάω τώρα, ναι. Από την Καστρούι. Όχι Καστρούι, ρε. Καστρούι. Καστρούι λέγεται. Καστρούι. Καστρούι, ναι. Δύο λέξεις είναι. Ακριβώς. Μία λέξη. Μία λέξη. Εδώ οι δύο λέξεις γίνονται σύνθετες και είναι... Καστρούι. Η ησυχία του Καρόλου, εν πάση περιπτώσει. Σερ Λοκχόλμ. Μην το αναλύουμε. Ναι, ακριβώς. Και πρώην Μελενικιώτης που είπε από τη Μελενίκου, έμενα εκεί σαν φοιτητής Κίτρους Νικολάου Επισκόπου με μελετή του πάνω πικρή. Θα ήσουν κομμουνιστής, μάλιστα. Αναρχικό αυτόνομος, μάλιστα. Πολύ ωραία. Όχι, πρώην Δαπίτης. Α, πρώην Δαπίτης, μάλιστα. Κινδύνευες εκεί. Πρώην Δαπίτης. Ναι. Όχι, αλλά είχα καλή σχέση με τους αναρχοκομμουνιστές. Για πες λοιπόν. Όντως περίεργο. Λοιπόν, Παοκτσής, θα συμφωνήσω μαζί σου που είχες την πρόβλεψη, συμφωνούσα και είστε βέβαια, ότι ο ΠΑΟΚ στις αρχές του πρωταθλήματος έπαιζε στο 30% των δυνατοτήτων του και το σημείωνες αυτό τότε, δηλαδή δεν είχε πιάσει την... Ο πιο αισιόδοξος σε αυτή την πόλη για το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ είμαι εγώ με τον κόκκινο. Είμαι εγώ με τον κόκκινο. Είσαι εσύ ο κόκκινος, έχει κάποιες επιφυλάξεις. Όχι, όχι, το έχει γράψει. Ρε φίλε, το έγραψα πριν, πριν από τον Κωστή. Πριν το έγραψε. Δεν προσπαθώ να το καπηλευτώ. Μην τα λένε. Καπηλάζω. Απλά είμαι πιο μετριοπαθής. Ναι. Ναι, αυτό. Έχεις κάποιες επιφυλάξεις και καλώς έχεις ο ραπτό που... Είχα πει κάτι, προσέχω πάρα πολύ τα λόγια μου. Είχα πει ότι δεν αλλάζω, δεν αποκλίνω από τις απόψεις μου. Απλά τότε που είχε γίνει ιστορία με το Μαρινάκι, λέω, με τρομάζει η ιστορία, μήπως αλλάξει δεδομένα. Ναι, ναι. Αυτά είναι ψηλά γράμματα για όποιους τα πιάνουν. Ο Χοντρός είπε ψηλά γράμματα, ναι. Δεν είναι ψηλά γράμματα. Είναι. Θυμάμαι, ναι, το θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, διαφωνώ βέβαια στο ότι όλοι, όχι μόνο εσείς, και καλά στην Αθήνα δεν το συζητάω, λένε ότι η ΑΕΚ είναι καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Σε αυτό διαφωνώ. Όχι, είναι διαφορετική. Είναι πιο ψυχωμένη. Καλή. Φίλε, άκου να δεις. Η ΑΕΚ αν δεν βγάλει ψυχή, άκου. Η ΑΕΚ αν δεν βγάλει ψυχή, αν δεν βγάλει αυταπάρνηση, δεν μπορεί να είναι εκεί ψηλά. Είπε χθες ένα ωραίο, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Ο Γρηγόρης το είπε, δεν θυμάμαι. Τρέχουμε με 160 χιλιόμετρα την ώρα, 170. Εμείς είμαστε με την έκτη ταχύτητα στις 3.500 στροφές και η ΑΕΚ είναι στις 6.500 στροφές, μου γκρίζει και κάνει ράνι. Εντάξει, αυτό το στυλ είναι, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στο μυαλό σου. Δύο καλά αυτοκίνητα, το ένα είναι, να πούμε, μου γκρίζει στις 6.500 στροφές και το άλλο πάρει στις 4. Τώρα, θα μου πεις, μπορεί να βγάλει βλάβη, να ανάψει το λαμπάκι, αυτό με τις 4.000 στροφές. Αλλά η εικόνα είναι αυτή. Πάμε επόμενη γραμμή στην Καλστρούη, χαιρετίσματα και στην... Ένα, διαβάζουμε ενημέρωση. Μη ρε Γρηγόρη, το κόβεις ρε, μη...
Όταν κάνω μια δουλειά, κάνω μια δουλειά. Μην το χαλάμε τις ατάκες όπου τις είπες. Τις γράψανε, τις παίζουνε. Ναι. Φαίνομαι εγώ βλάκας, δεν πειράζει. Ναι, άντε, άντε, λέγινε. Κωστή ο Τίγρης έκανε παράπονο στον Περέιρα για τους διαιτητές που παίζουν στον ΠΑΟΚ. Αυτός ήταν εκεί. Ναι, το είδα. Το καινούργιο είναι ότι ο Ολυμπιακού Μαέστρο Μαρινάκη και ο Σοπράνο Μποτία θα ήθελα να ακούσω τα ρήφα για λαυτό. Έξυπνο. Ναι. Φίλε Ραπτόπουλο, σκούρε το διπλανό σου ότι θα κερδίσει φαρή μέσα στον Περναμπέου. Δεν έχεις ιδέα, φίλε. Θα δούμε στο τέλος. Πάμε, μην σχολιάζει. Προγραμματιστής από Αθήνα, Γρηγόρη, πες 2-3 σημεία για το βράδυ που δεν έχει γκαντεμιάσει ακόμα ο Καραφλός. Ναι. Παιδιά, λένε τυχαίο ότι η Παοκάρα θα πάρει πρωτάθλημα τη χρονιά που θα αριστικοποιηθεί ότι δώσαμε το όνομα Μακεδονία. Επίσης, ένα φανταστικό μάτι μεταξύ του τωρινού Πάου και του Πάου του Σάντος, ποιος θα κέρδιζε. Κόκκινη, έχεις πολύ γέλιο, το κάνεις από την εφέλειά σου βέβαια, αλλά πετυχαίνει. Ναι, ρε 3-13, είχα για καθηγητή το μπαμπά σου. Γι' αυτό είμαι μπαμπά σου. Πάω τώρα που δεν βρίσκει μάνε, βρίσκει του μπαμπάδε τώρα. Κωστή, πες για εχθές τι ψήφισε ο κόσμος. Τι έκανε χθε στην λογική. Λογική του παραλόγου. Κουμπονιστή. Ποιο κουσούρι μπορεί να είναι το χειρότερο σε μια γυναίκα. Γκρίνια 51%. Ζήλια 9%. Ψέματα και μυθομανία τύπου κόκκινου 33%. Υποχονδριασμό ανασφάλεια 5%. Σπατάλη 2%. Γράφει τύπου κόκκινου. Εγώ το λέω. Γιατί ρε φίλε, πρέπει να βάλει κάτι. Είναι πραγματική η αγάπη για την πατρίδα να αχυρώνει κανεί πληστηριασμού κατοικία ή να διαδηλώνει για μια ονομασία. Όπως η Μακεδονία. 72% να ακυρώνει πληστηριασμούς, 28% για την ονομασία. Και τρίτον. Για τον γκάλο που κάνατε περίμενε, για τις γυναίκες, ναι. Απαράδεκτη. Ναι. Όσοι δεν ξέρετε ότι το χειρότερο που ελάττωμα της γυναίκας ναι. και αυτό το οποίο δεν διορθώνεται είναι η γκρίνια. Ναι. Όλα τα υπόλοιπα διορθώνονται. Αυτό δεν διορθώνεται. Δεν ξέραμε, ρε Γρηγόρη, εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Δεν το ξέρεις. Πού να το ξέρω, εγώ. Υπάρχει χειρότερο πράγμα στη γυναίκα. Τον κόσμο να τη χαρίσεις, θα βρει κάτι να γκρινιάξει. Όλες οι γυναίκες. Μην κάτσε να πω και το άλλο. Ποια ομάδα πιστεύετε ότι βάσει απόδοσης και μόνο απόδοσης πρέπει να πάρει φέτος το πρωτάθλημα? 57% ΠΑΟΚ, 41% ΑΕΚ και 2% Ολυμπιακός. Αυτό ψήφισαν στη Μαρμίτα χθες το βράδυ οι τύποι οι οποίοι ήταν κοντά μας και παρέα μας. Ο Πασκουάλ λέει Μελενίου 25 νίκιαζα για 7 χρόνια. Αυτός είναι ο κομμουνιστής. Ο Πασκουάλ. Ναι, μαύρος κομμουνιστής. Πάμε, κόσμο. Ορίστε. Μάλιστα, ναι. Καλησπέρα. Γι' αυτό έχει γιάφκα εκεί. Ναι. Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα Κώστα. Έλα φίλε. Τηλεφωνώ από Πάσο Ρεοκάστρου. Ναι. Ακούγομαι καλά και το έχω και το ραδιόφωνο δίπλα. Αν το κλείσεις θα ακούγεσαι καλύτερα. Είσαι στο Ρεοκάστρο φίλε. Ναι, θα πάρεις αντικαταθλιπτικά χάπια. Συνέχισε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ναι. Λοιπόν Κώστα. Ναι. Είμαι ΑΕΛ. Είμαι Λάρισα. Ωραία. Είσαι από εκεί. Όχι από, από την Πάτρα είναι. Από εκεί θέλει. Από ένα γολί της Ελασσόνας. Ορίστε. Μπορεί ρε φίλε να ήταν Θεσσαλονικιός και να είναι ΑΕΛ. Θα ήταν ανώμαλος τότε. Λέγε ρε φίλε. Γιατί εσύ δεν είσαι. Λέγε. Δεν μπορώ να πω. Ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη ομάδα. Ναι. Ωραία. Ναι. Αλλά θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να κάνεις κάτι με τον κύριο Αλέφαντο στην εκπομπή σου. Να πελάσει τον πρόεδρό μας. Και ποιο να φέρουμε. Ποιο να φέρετε. Όποιον άλλο να παίξει ομάδα με τον Τίρναβο, να παίξει γάμα εθνική τουλάχιστον, να παίζει μπάλα, να μην μπαίνει μέσα. Ναι. Τώρα είμαστε και, δεν είμαστε και σε ώρα μετά τις 12 να σου πω. Ναι. Αν δεν σ' αρέσει δηλαδή το στυλ παιχνιδιού και αυτό που έχεις δει ας πούμε τα χρόνια τα προηγούμενα. Εγώ είδα Λάρισα 78, 79, 80, 81, 82, 83. Αυτή η πενταετία το πρωτάθλημα δεν παίξατε τέτοια μπάλα. Δεν τα πρόλαβες. Εγώ είδα Λάρισα Β' Εθνική 77-78 και μετά από το 78 μέχρι το 83 τέτοια μπάλα από επαρχιακή ομάδα δεν είδα. Μεγάλη μπάλα. Μεγάλη μπάλα. Και σου στέρισαν ο σχορεμένος ο γιος του Βασάρα ένα κύπελο τότε με το κάλπικο 1-0 με τον Χαραλαμπίδη που δεν σου δώσε μπέναλτι, έκανε ο Σημειοφορίδης, άπλωσε την ποδάρα του πάνω στον... Δεν θυμάμαι ποιος ήταν εκεί, το είχε κάνει σκόνη να πούμε. Παίζεται λέει ο Βασάρας, ο Θεσσαλονικιός, ο Τίμιος. Εντάξει. Πάμε παρακάτω, έχεις δίκιο. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να βρείτε ένα Λαρισαίο παράγοντα δυνατό. Αυτής της άποψης είμαι, ακριβώς. Αυτής ναι. της άποψης. Εντάξει. Για να κάνω τον κούγια πόλεμο, να πούμε. Οκ. Okay. Φιλιά, επόμενη γραμμή. Να σε καλά. Είναι από χωριό της Ελασσόνας. Ξέρει να πίνει αυτός κόκκινο. Όχι σαν και εμάς, να πούμε. Ναι, μάλιστα. Θα ήθελα να βάλω κι εγώ ένα γκάλοπ. Να βάλετε. Αν ο Κωστής Ραπτόπουλος είναι ο μπουτάρης του ραδιοφώνου. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί. Θέλω να απαντήσει ο κόσμος. Αν τον Κωστή του Ραπτόπουλου τον βλέπει όπως βλέπει τον Μπουτάρη. Κοίταξε, θα φανεί στην ψηφοφορία. Όταν λέτε τον βλέπει όπως βλέπει τον Μπουτάρη. Είναι ένα, άλλο το ένα. Ένα και το ίδιο, ένα και το ίδιο είναι. Όχι. Ένα και το ίδιο. Άλλο αν είναι ο Μπουτάρης. Άλλο αν είναι ο Μπουτάρης του Ραπτόπουλου. Δεν μιλάμε για το. Κάτσε ρε κόκκινο δικηγόρο, δεν τον κούγια από τον δικηγόρο. Άκου φίλε, θα σου πω. Άσε μας, γεια σας.
Τη στιάσω. Γιατί το βρίζεις? Ναι. Γιατί είναι λακά μας. Θα σου πω γιατί. Γιατί φίλε, δυστυχώς για σένα ο κόσμος με συμπαθεί. Αντίθετα, το μπουτάρι δεν το συμπαθεί. Εντάξει. Και μπορεί να βγάλει και κανένα πολύποδα στο έντερο από τη ζήλια σου, να πούμε, και την κακία σου. Το ότι σε συμπαθεί, θες να το πιστεύει. Όχι, 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 όχι. Ξέρει αυτός. Και το μεροκάματο που σου δώσε είναι αυτός πολύ μικρό. Αρυπαθεί. Σταμάτα, ρε κόκκινε. Λυπάμαι πάρα πολύ, ρε φίλε, που σου πηδάω τα όνειρα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Δυστυχώς για σένα. Καλά, δυστυχώς για σένα ο κόσμος με συμπαθεί. Πνευματόδος το τελευταίο που είπες. Πάμε. Γιαραπτόπουλο ήταν εκπληκτικό. Το Γιαραπτόπουλο ήταν εκπληκτικό. Προς... μειώνει, ας πούμε. Όχι. Όχι, δηλαδή έχει κάτι ωραία, ναι. Συνήθως έχει σεξιστικά, τουμπιώτικα και πεζοδρομιακά. Τα κόλλησα από σένα. Σου πηδάω τα άνοιγμα, ήταν θεϊκό. Ναι. Respect. Respect. Μπράβο, Γρηγόρη. Πήρα καλά αυτά, πώς λέμε, μαθήματα. Μάλιστα, ναι. Καλά. Καλώς τον, καλώς τον. Τι γίνεται? Ησυχία, ησυχία. Ησυχία. Του χρόνου θα έχουμε πρωτάθλημα. Γιατί... αν δεν γίνει πόλεμος με τους Τούρκους, θα έχουμε. Ναι. Μετά από αυτό με την Νόβα, ρε. Ποιους Τούρκους? Α. Ποια Νόβα, ρε φίλε? Όχι, δεν το ξέρεις το ρεπορτάζ. Η Νόβα. Δεν υπάρχει πρόβλημα, ρε φίλε. Μην δεν προσπάθει. Υπάρχει. Όχι. Εντάξει, θα το δούμε. Εσύ πιστεύεις? Αν υπάρχει, αν όχι. Ρε, εγώ καλύμα, πιστεύω κόκκινε. Να σου κάνω μια απλή ερώτηση. Μια απλή ερώτηση θέλω να σου κάνω. Ναι. Αποσύρε την Νόβα. Δεν γίνει πρωτάθλημα. Δεν θα το βλέπω. Ας μην έχει τηλεόραση. Με τα ραδιοφωνάκια. Είσαι μου, ρε φίλε. Είναι κάτι απλό. Η Νόβα, τι πουλάει σήμερα? Μόνο αυτό. Μόνο ελληνικό πρωτάθλημα. Ας αποσυρθεί η Νόβα, να δεις μετά τι θα γίνει. Η Νόβα θα κλείσει σαν εταιρεία. Πρώτο. Ρε φίλε. Δεύτερο. Δεν είπε για ότι θα αποσυρθεί. Είπε για την κεντρική διαχείριση ότι θα συζητήσει με κάθε ομάδα ξεχωριστά το συμβόλαιο. Και επειδή το είπε. Επειδή το είπε, θα το κάνει, ρε φίλε. Η Νόβα εκμεταλλεύεται τις ομάδες και κερδίζει από αυτές. Όχι οι ομάδες στην Νόβα. Εντάξει. Το προϊόν είναι οι ομάδες. Κερδίζουν όλοι. Είδομεν. Εννοείται. Χωρίς κέρδος κέρατα δεν υπάρχει. Κερδίζουν όλοι. Αλλά πίστεψέ με. Ναι. Η Νόβα δεν υπάρχει χωρίς ελληνικό πρωτάθλημα. Το ελληνικό πρωτάθλημα υπάρχει χωρίς Νόβα. Σε αυτό τώρα έχει δίκιο τώρα ο κόκκινος. Τι να πω εγώ τώρα. Και κάτι ακόμα. Το ξέρετε, ο Ολυμπιακός ήδη βρήκε κανάλι. Ρε φίλε, καμία ομάδα δεν θα έχει πρόβλημα. Πίστεψε. Το ξέρεις ότι ο Ολυμπιακός βρήκε κανάλι και έχουν υπογράψει? Όχι, και ξέρεις ποιο είναι αυτό το κανάλι? Βρε καλέ μου άνθρωπο, το κατάλαβες από το που σου είπα ή δεν? Ξέρεις ποιο είναι αυτό το κανάλι? Κάτσε να ακούσω, ποιο είναι? Το Νικελόντεον. Άντε, γεια. Νικελόντεον, βλέπω Μικι Μπάους εγώ. Δεν κατάλαβες, θέλω να πει μπούρδα. Ναι. Ο Νικελόντεον. Ωραία, γίνει το Μαρσουπίλαμι προχθές. Καλημέρα, ναι. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλώς το, ναι. Γεια σας. Πρωτάθλημα και κύπελο, ποιος παίρνει τώρα τελικά? Γεια, κύπελο και σοκολάτα. Το κύπελο και τα είπαμε τον Αύγουστο, τώρα θα τα ξαναπούμε. Καλά σε λέει. Γεια, κύπελο. Ναι, και εσύ πρωτάθλημα. Καλά είναι. Ευχαριστημένοι και οι δύο. Και το κύπελο το παίρνει ο ΠΑΟΚ. Καλά τώρα, σταμάτα τώρα. Το κύπελο δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Και τα δύο. Και τα δύο. Ήρθε η χρονιά. Να κάνουμε τάμπλ. Που να πάρει τάμπλ. Εντάξει. Ναι. Οπότε Ραπτόπουλε κάνει για γκάλο αυτό το πράγμα. Μην κάνει τίποτα άλλο. Θα έχω θέματα καλά, θα πάρω ψήφους πολλούς, λες? Βέβαια θα πάρεις πολλούς. Ως πότε δηλαδή, πότε θα το κάνω? Κοίταξε να δεις, το σκηνικό αυτό που ήθελαν οι αεξίδες, το αεκάκι συγκεκριμένα, τους έγινε το χατήρι. Ναι. Ας είναι και στο Άκα, δεν μας περάζει εμάς. Δεν σε νοιάζει εσένα, μάλιστα. Γιατί στο Βόλο, έτσι κι αλλιώς, τους πήραξε λίγο περισσότερο. Εντάξει. Και 5 μέτρα offside να είναι, ας πηρήξει πρώτα το πέναλτι και ας πει γκολ μετά στο offside. Ωραία τα φτιάξαμε. Ωραία. Έτσι δεν είναι, φτιαγμένο, έτσι δεν είναι. Τόσα χρόνια τι κάνανε οι ομάδες, οι άλλες. Δίναν κουρασάν στην ΕΠΟ και στην ΚΕΔ οι άλλες οι ομάδες. Συγγνώμη. Τώρα δίνουμε σουρωτή εμείς. Αυτές οι ομάδες, οι προηγούμενες, οι τρεις, κάνανε αυτό το πράγμα στα προηγούμενα χρόνια. Πώς δεν το κάνανε? Δεν το κάνανε. Εμένα δεν με πειράζει τώρα να το κάνει και η δικιά μου και ομάδα. Και τι, ποιον πειράζει? Τους άλλους πειράζει. Τους άλλους θα τους πειράζει λίγο παραπάνω τώρα μέσα εκεί. Τρεις βαθμοί τιμωρήσανε τον Ολυμπιακό. Δεν κάνει να τιμωρήσανε. Έχουμε... πώς μας τιμωρήσανε μέσα στο Βόλο? Ναι. Πώς βαθμούς? Με ποια κότσα μπήκε η ΑΕΚ και έπαιξε στην Ευρώπη? Ναι. Θα έπαιζε αν τα τυχόν και τιμωρήσανε εμάς? Όχι. Τότε να καθίσω στον καναμπέ τον Φαρδί την Πέμπτη οι ΑΕΚΖΙΔΙ στο ΑΕΚΑΚΙ. Ας έρθουν στην Τούμπα. Θα κατέβουμε πάλι μέσα 30.000 και πόσα ισχύρια θα πάρουμε. Θα κατέβουμε στο ΆΚΑ, θα τους πάρουμε το διπλό, θα πανηγυρίσουμε και μέσα στο ΆΚΑ εκεί πέρα. Και αν τυχόν έχει το δρόμο και έχουν κάνει τα εγγένεια το καινούριο γήπεδο, γιατί βλέπω ότι για γήπεδο δεν βλέπω αυτούς, γιατί ο Μεγιστάνας ο δικός μου,
Άντυχον, έχω δει την πλακέτα που έχει βγάλει. Εσύ την είδες. Είμαι σίγουρος ότι την είδες. Τέτοιο γήπεδο δεν υπάρχει στον κόσμο, φίλε μου. Εντάξει. Μάλιστα. Κόκκινε, μετά το διάλειμμα θα σε πάρω στο διάλειμμα τηλέφωνο. Να μην πάρεις κανένα τηλέφωνο γιατί έχουμε δουλειά. Δουλεύει. Κύριε Ανδρώνη, δουλεύουμε. Στο διάλειμμα. Ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, Κωστή. Έλα, φίλε. Είμαι πάλι ο Αναρχοβασιλόφρονας. Α, είσαι ο Βασιλόφρονας. Ναι. Ανάρχοβασιλόφρονας. Ανάρχοβασιλόφρονας. Ναι, με κόψατε χωρίς. Δεν έβρισα. Δεν είπα. Ποιος έκοψε, ρε φίλε. Όχι, όχι, δεν λέω για το. Για το. Μήπως τελείωσε ο χρόνος σου. Όχι, μα δεν πρόλαβα να πω κάτι. Θέλω να πω τα εξής. Λοιπόν, καταρχήν είναι χριστιανός ο Γρηγόρης, έτσι. Είναι. Εσύ, Κωστή, είσαι. Εγώ δεν έχω δηλώσει θρησκεία ακόμα. Δεν ψάχνω ακόμα. Ψάχνεσαι. Ναι. Θα δει με τον Πανούση, κάπως. Ναι, δεν είναι. Τι έκανε ο Πανούσης? Πήγαινε στο Άγιο Όρος εκεί με τους παπάδες, θα έλεγε. Ο συγχωρημένος. Ο Πανούς, φίλε, δεν ψαχνόταν ποτέ. Πολύ συγκροτημένος. Ψαχνόταν, έχει βίντεο πάνω. Κάνεις λάθος, φίλε. Όχ, θα μαλώσουν τώρα. Ο Πανούς είχε πνευματικό. Πνευματικό έγινε. Εξομολογούτανε, νίστευε και κοινωνούσε. Άρα ήταν χριστιανός. Εγώ δεν είμαι. Άμα σας κοροϊδεύε τον κόσμο. Άρα κοροϊδεύε τον κόσμο. Ρε φίλε, μπορώ να σου το αποδείξω αυτό το πράγμα. Δεν είναι λογικό. Δεν μιλάω επιθετικά και δεν θέλω να με κόψετε. Δεν νιώθω. Δεν σε κόβω. Σου λέω ότι ο Πανούσης είχε πνευματικό, εξομολογούνταν, νίστευε και κοινωνούσε κανονικότατα. Ωραία. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να κάνω. Δύο πράγματα θέλω να πω. Μάλλον το Παπαδαριό δεν γούσταρε. Το πρώτο είναι το εξής, ότι εγώ είμαι αριανός διαμαρτυρόμενος. Ναι, είπαμε, τα είπαμε αυτά, μην τα επαναλαμβάνεις. Το Λάσκαρη, δεν τον πίστευα από την πρώτη στιγμή. Δεν, λοιπόν, κλείσε να σου πω για το Λάσκαρη. Βρέθηκε στο Κολωνάκι αυτή η χοντρή γυναίκα του, η άσχημο γυναίκα του Λάσκαρη, με μια τσάντα, λέει, 3.000 ευρώ και ένα δαχτυλίδι, λέει, 50.000 ευρώ. Ας πάει ο... 300.000 ευρώ. Ας πάει ο Ψηφίδης με ένα πριόνι, να κόψει το δάχτυλο, να πούμε, να πάρει το δαχτυλίδι, να ξεχρεώσει τον Άρη. Άντρες αριανοί, να πούμε, τα γάρια, να πούμε. Άντε, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και συνεχίζουμε τις γραμμές να είναι όλες κατηλημένες, το 2310 και τα 3 εντάρια. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου το 54.340. Να πω ότι κοντά μας είναι η εταιρεία Εσκιάδης Μπαλοδήμος, η οποία είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την συνεργασία της με την εταιρεία Πετρόπουλος ΑΕΒΕΡ, μια συνεργασία που περιλαμβάνει την αντιπροσώπηση του τρακτέρ Μακόρμικ στους νομούς Θεσσαλονίκης, Κρικής, Χαλκιδικής, Κοζάνης. Την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 του Φλεβάρι σας προσκαλούμε να γνωρίσετε από κοντά όλα τα μοντέλα Μακόρμικ, καθώς και τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, ή να μάθετε περισσότερα πώς θα έρθετε στο 2310-596-596. Φαλάκρα πια ΑΕΚ, με μαστίχα και καραμέλα δεν πάνε μπροστά. Εκθέσεις σου τούμπα και έχεις και άποψη για ποδόσφαιρο. Αυτού του τραχανοπλαγιά του Μπάρμπα από τη Γαλατινή, λέει, πρέπει κάποιος ΑΕΚΣ να το έχει κάνει μεγάλο κακό. Αλλιώς δεν εξηγείται τόσο μένος που έχει κατά της ΑΕΚ. Ράψε ακούμε απατική. Ξέρεις πόσοι ακούν απατική? Είμαστε πολλοί. Τσίλι, καφενή, ώρα για πάντα. Πάμε. Ναι. Έλα, Ραπτόπουλε. Έλα, φίλε. Έλα, Ραπτόπουλε. Είπαμε, έλα. Είσαι ψεύτης, Ραπτόπουλε. Παρακαλώ και στον Τζόρνταν, Ραπτόπουλε. Να έρθει στην Παρμίτα, Ραπτόπουλε. Φίλε, άμα σε βρω στο ένα μέτρο, σε κάνω μπαούλο. Φύγε, μη σε ξαπίσω στο ξύλο, σε βρω μπροστά μου. Επόμενη γραμμή, ναι. Εγώ είμαι. Θα μετράς τις φάπες, χαμπάρι δεν θα πάρεις. Λέγε, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Έλα, Ραπτόπουλε, μάγκα που δίνεις και φάπες. Θες να δοκιμάσεις? Λοιπόν, άκου τώρα εδώ και άσε αυτά τον πρόλογο. Άντε ρε στραβωστό, μη φύγε. Όλοι... Τι σου είπε? Ρε ας τα διάλο μεσημεριάτικα, με στραβώνεις στο στόμα. Ακόμα χέμο και καρνέισον πίνεις, θα μου στραβώσει εμένα το στόμα. Πάμε παρακάτω. Απ' τη φωτιά, ποιος θα την κάνει? Άντε, Φλόρι. Ο Ραπτόπουλος που έχει δύναμη μεγάλη. Σας πήραν το όνομα, σας πήρανε
τα όνειρα, σας πήραν τις δουλειές και είστε στα σπίτια μέσα, φλόροι. Σας πήραν τα ίμια, κολόφλοροι. Σταμάταρε φλόρε κι εσύ, αγριόφλορε κι εσύ. Κύριε Καμπένε, στείλτε το γιο του κυρίου Μάρδα. Στείλτε τον Μιχαλολιάκο. Στείλτε τους υπόλοιπους στην πρώτη γραμμή. Εγώ έχω παιδιά να μεγαλώσω. Έχω φαγούρα στα πόδια. Γέρασα, πέσα τα μαλλιά μου. Δεν είμαι για πρώτη γραμμή. Κύριε Υπουργέ, μην με στείλετε στην πρώτη γραμμή. Κόκκινε, τα παπαδαριά στα Άγια Όρη και οι παπάδες στους πολέμους ήταν κάτω από τα χαντάκια. Τα καλοκαίρια. Ναι, τα καλοκαίρια. Λοιπόν, άσε το παραμύθι. Έχουν δώσει παρόν, αδερφέ, ναι, σε κάτι πολέμους. Άσε τώρα τα. Καμπάρι δεν έχει. Καϊβάνι. Και όταν έμπαινε ο Χίτλερ εδώ μέσα, τον παρακαλάγανε στο Άγιον Όρος να φυλάει τις εικόνες. Βλακίες. Έλα μπράβο τώρα. Μία από τις πολλές. Έλα μπράβο τώρα. Α, το παραμύθι τώρα. Μάγκες όλοι. Μάγκες. Στραβώνετε το στόμα. Σας κατακλέψαν τις ομάδες, φλόροι. Φλόρι, έλα φίλε. Δεν μ' ακούτε? Σ' ακούμε. Αλέξανδρος από εγώ. Λοιπόν, αναχτισμένος παοξής, έχω να δω 33 χρόνια πρωτάθλημα. Θα το πάρω φέτος, το ντάμπλ δεν με νοιάζει. Θέλω να πάρω και πρωτάθλημα. Κύπελλα, το πάρει Λάρισα ή Άκη, δεν με νοιάζει. Δεν σε νοιάζει. Όποια από τις δύο πάμε τελικό, δεν με νοιάζει ο τελικός. Δεν το νοιάζει αυτό. Έχω πάρει τόσα κύπελλα με τον Άρη, με τον... με τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφεια το κάψαμε το γήπεδο. Ναι. Γιατί δεν θέλουν να μαγειρωθούν. Καταγγέλλω τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να πάει στο τελικό, να μην γίνει επεισόδιο, να πάει στην νομική. Όχι, να μην γίνει ο επαναληπτικός ο τελικός ο περσινός. Ναι. Γιατί θα μαγειρωθούν, κρίμα είναι να μαγειρώνονται. Δεν μ' αρέσουν οι Τεφόπουλοι, όλο φασαρία, ξύλο φεύγω. Όπου βλέπω φαΐ κάθομαι. Μπράβο, λοιπόν, μπορεί, φύγε. Που... φύγε. Τώρα αυτή η μάπα όπου του. Όπου βλέπω ξύλο, λέει, ναι, φεύγω, ναι, βλέπω φαΐ κάθομαι. Άστο να μιλήσει. Αυτή η μάπα του Βέν είναι για τηλεόραση, ρε. Αυτή η μάπα του Βέν. Τι αντιτουριστική. Πάρ' τον τηλέφωνο και πέφτει. Τι μούτρα είναι αυτά, ρε, για τηλεόραση. Τηλεόραση. Πάμε επόμενη γραμμή. Σε ενοχλεί. Με ενοχλεί η μάπα. Τι να το ζηλέψω, θα τη βγει κατ' όρια. Ζηλεύει. Τι μάπα είναι αυτή. Κάνει τηλεόραση. Τι τηλεόραση κάνει. Σαν τον πεθαμένο στην κάσα κάθε. Κάνει τηλεόραση. Τι τηλεόραση να κάνει. Λέγε, ρε φίλε. Έλα. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Δεν μπορώ να πω ότι πως δεν με χαροποιεί το γεγονός ότι ακούω τους φίλους παοξίδες να βγάζουν ένα μένος για την ΑΕΚ. Γιατί κατά βάθος ίσως την υπολογίζουν και τη φοβούνται. Την υπολογίζουν, δεν τη φοβούνται. Πάμε παρακάτω. Μπορεί να πάρετε double. Μπορεί όμως να μην πάρετε και τίποτα. Δύσκολο το βλέπω. Εμείς το να μην πάρουμε τίποτα σαν ΑΕΚ δεν νομίζω ότι τρέχει κάτι, γιατί είμαστε μέσα στους τρεις στόχους με ένα μικρό budget, με πολύ σφιχτή άμυνα, με πολύ σφιχτή ομάδα, με καλό προπονητή. Ίσως θα στεναχωρηθούμε λίγο να δεν πάρουμε κάτι, αλλά πάλι θα πούμε ότι η προσπάθεια έγινε, το γήπεδο μας γίνεται. Εσείς αν δεν πάρετε κάτι, ξέρετε τι θα συμβεί. Εάν δεν πάρει ο... το... α, ναι, τι. Αν δεν πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα, έχετε συνειδητοποιήσει τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Του κουτρούλιο γάμος. Του κουτρούλιο γάμος. Ναι. Και θέλω να σταθώ λίγο στο φωσινό παιχνίδι. Ούτε στο ότι έπληξε τη Λάρισα γιατί ήταν εμφανώς ανώτερός της. Αλλά κάποια στιγμή άκουσα τους φίλους παοξίδες να βρίζουν την ΑΕΚ χρησιμοποιώντας μια ορολογία... Έλα τώρα, δεν βρίσαν οι παοξίδες. Συγγνώμη. Όχι. Θέλεις βίντεο. Δεν βρίσαν οι παοξίδες. Τι είπαν. Την ΑΕΚ και την Τουρκία. Γιατί συνδέεται την ΑΕΚ με την Τουρκία λόγω Κωνσταντινούπολης. Το τελευταίο γράμμα... Ένα λεπτό για να καταλάβω, δεν τα άκουσα. Εγώ άκουσα ότι βρίζανε. Ένα λεπτό. Να ρωτήσω. Ναι. Βρίζανε τον Κούγια, αυτό το άκουσα. Υπήρχε σύνθημα. Ένα λεπτό. Στο γήπεδο του ΠΑΟΚ υπήρχε σύνθημα που έβριζε την ΑΕΚ και την Τουρκία. Η ΑΕΚ. Να πω και το πρώτο, δεν το λέω το πρώτο γιατί ντρέπομαι. Ναι. Μπιπ Ολυμπιακός και ο Πειραιάς. Μπιπ η ΑΕΚ και η Τουρκία. Τότε βρίζουν τον εαυτό τους. Λέει τους εαυτούς τους Τούρκους. Εάν βρίσκαν την ΑΕΚ. Δεν το ξέρω. Εάν οι παοξίδες. Στάσουνε να μάθουμε. Εάν οι παοξίδες βρίσκαν την ΑΕΚ και την Τουρκία, είναι σαν να βρίσκαν τον εαυτό τους. Σαν να είπαν Τούρκους τους εαυτούς τους. Αυτό αναρωτιέμαι. Δεν το μπορώ να το καταλάβω. Δεν νομίζω. Τι βρίζετε το ίδιο στον εαυτό, δεν σέβεστε. Το κάνανε αυτό. Λίγο ντροπήρε. Τα άκουσε, κύριε Κόκκινε, αυτό. Αυτό το σύνδημα το άκουσες. Α, και την Αθήνα άκουσα, στην Τουρκία δεν το άκουσα. Αν θέλεις στείλε μου το βίντεο, γιατί πραγματικά δεν το άκουσα. Αν ισχύει θέλω να το ακούσω. Λοιπόν, θέλω να μιλάω εμπεριστατωμένος. Είναι χοντρό. Εγώ άκουσα Α και Αθήνα. Α και Αθήνα, εντάξει. Α και Τουρκία δεν άκουσα. Α και Τουρκία, τα ίδια μέρη είστε. Πώς. Ντροπή. Αν το είπαν αυτό, είναι κατάπτυστο. Πάμε επόμενη γραμμή. Ενώ αν βρίσκαν την Αθήνα, είναι καλό, Γρηγόρη.
Δεν μας νοιάζει. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, ναι. Μπράβο, Γρηγόρη. Μ' αρέσει που δεν είσαι καθόλου τοπικιστής και αγαπάς την Ελλάδα. Οι Έλληνες, λέγε, φίλε. Ναι. Ναι. Ίσως είμαι ο μόνος που δεν έβρισα και με έχετε κόψει δύο φορές. Σας κόψαμε δύο φορές. Τώρα σε κόβω εγώ γιατί μίλησα από τρία λεπτά και δεν καταλαβαίνεις ότι υπάρχει χρόνος για τον καθένα. Είσαι ευγενέστατος, δεν με ενδιαφέρει αν δεν με συμπαθείς. Το έχουμε πει σε όλο τον κόσμο ότι μπορείτε να μιλάτε τρία λεπτά. Κάποιος άλλος περιμένει τόση μήπως ώρα. Μήπως ρε Γρηγόρη, επειδή δεν σε συμπαθεί τον κόβεις να πούμε. Δεν έκοψα εγώ. Ξέρεις ότι ο Ιχολύπτης τώρα, τώρα που τον έκοψες. Όχι, το λέω τώρα ότι κλέβει άθελά του. Άθελά σου και εσύ ξέρεις τι κάνεις. Θα πού είναι η κακοπροαίρετη, αυτός ο Γρηγόρης δεν τον χωνεύει. Καλά να κάνει, να πει ό,τι θέλει. Ναι, κακός να το πει, γιατί του δώσουμε το δικαίωμα εμείς. Μα είπα ότι υπάρχει χρόνος. Τελείωσε. Πάμε, επόμενη γραμμή. Τι να κάνω. Λέγε. Γεια σας. Γεια σας κύριε. Έπιασε 3.30 ναι. Έλα Κωστή. Oh. Από το όρος φέρνω. Ναι. Αλλά εσύ όταν θα πας στον παπά και στα νιώφρυ, κάτω στην Κρήτη. Εγώ μόνο στην Κρήτη πάω στον παπά. Στο όρος δεν πάω, δεν γουστάρω. Εντάξει εκεί, εμείς εκεί σε θέλουμε να πας. Τώρα τι να πω. Όλα καλά, και εγώ σήμερα έχω τα γενέθλια, αλλά αρισαίος είμαι, στο όρος όμως είμαι, ξέρεις, εγώ κάνω τα σταυρουδάκια, εκείνος ο Παναγιώτης είμαι. Κάνεις σταυρουδάκια, τα πόσα κλείνεις, τα 60? Τα 57, 57, ακούγεσαι σαν 67. Σαν 187 ακούγεσαι, δεν μου λες, ναι. Τα σταυρουδάκια πού τα πουλάς. Αλλά όταν θα πας στον παπά, πιστεύω να σε κάνει καλό μάθημα. Ναι. Εύχομαι, ξέρω ότι δικός μας είσαι, αλλά τώρα... Πού τα πουλάς βρε τα σταυρουδάκια, πού? Εδώ, στα παιδιά, γύρω-γύρω, μην νομίζεις. Τιμολόγιο κόβεις? Τιμολόγιο κόβεις? Ρε, τι τιμολόγιο, ρε. Α, κλέβεις την εφορία? Α, για το όρος δεν έχει τέτοια, Μπορεί να έχει χωρίς τιμολόγιο. Κόβουν τιμολόγιο στο όρος, κόκκινο. Εφορία πληρώνεται στο όρος, δεν ξέρω. Ταμιακές έχει, δηλαδή αν έρθω τώρα έχω με την κάρτα πιν. Και θέλω να πάρω σταυρουδάκια. Έχεις μηχάνημα? Άκου να σου πω, εγώ τα κάνω τις φυλακές σταυρουδάκια κάνω. Εγώ, αλλά μια φορά με έβαλε σε μεγάλο μπελιά, λέει. Μπελιά, ναι. Μην βγαίνει στα ραδιόφωνα, λέει, γιατί. Τι τιμολόγια, εγώ κάνω για φίλους. Για φίλους. Α, δεν τα πουλάς? Τι φίλος, 2 ευρώ από εδώ, 1 ευρώ από εκεί, τι βγάζω. Αψιλό πράγματα. Βλέπεις τώρα με αυτά που λες, σε εκθέτει. Όχι, εντάξει. Ναι. Αυτός γελάει. Εσύ θα την πληρώσεις. Συνέχισε. Σου λέω με βάλα χέρι, αλλά εγώ δεν μασάω. Ποιοι σε βάλα χέρι? Οι μεγάλοι. Εδώ. Οι μεγαλοπαπάδες. Φορεία και τέτοια. Τι φορεία, εγώ κάνω ένα σταυρουδάκι, δίνω σε ένα φίλο και μου δίνει 2 ευρώ, 1 ευρώ και παίρνω τα τσιγάρα μου και τέτοια. Ηρεμήτης είμαι, μόνος μου είμαι, κοπρίτης είμαι. Είσαι ερημίτης και κοπρίτης, μάλιστα. Αντιπαραγωγικός δηλαδή. Μάλιστα. Άντε, σε εύχομαι Κωστή, γιατί σε έχω πάρει με καλό μάτι και από την τηλεόραση έχω δει κανένα 2 φορές. Ναι. Το Γρηγόρη, γιατί έκανε στη σχολή, καταλαβαίνω. Ναι, το καργαλούσαν εκεί. Ναι, αλλά εσύ, ο παπάς θα σε βάλει. Άντε, χάρηκα και καλά παιδιά είσαστε. Φύγε, επόμενη γραμμή. Ξέρεις να πάρεις ευχή από τεμπέλη. Ποια είναι η ευχή, κατάλαβες? Α, έφυγε από τεμπέλη άμα πάρεις πιάνει. Λέγε ναι. Ναι, ναι. Έλα, Ραντόπουλε. Έλα, ναι. Μ' ακούς? Σ' ακούμε, κύριε. Λοιπόν, σ' ακούω τελευταία την Ξάνθη, όλο ανοιχτοπόδα την ανεβάζεις και την κατεβάζεις. Την Ξάνθη? Ναι, την Ξάνθη. Τι είπα εγώ για την Ξάνθη, δεν είπα τίποτα. Ανοιχτοπόδα, μία ανοιχτοπόδα, δύο, το είπες 10 φορές. Όχι, είπα ότι άνοιξε τα πόδια με πάω και με Ολυμπιακό. Αυτό έτσι κατάλαβα. Ναι. Αλλά σύμφωνα με τον Ξάνθη τι είχε δηλαδή, τόσα χρόνια με τον Πανόπουλο, δηλαδή είχε κλειστά τα πόδια στον κόκκαλη. Ναι, όχι. Δεν λέω ναι, όχι, ναι ή όχι. Δεν λέω ότι είχε αδικό, αλλά άκουμε λίγο. Ναι. Σύμφωνα με το δικό σκεπτικό, όπως λες μάγκα τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ που παίρνουν έτσι τα μάτια, έτσι και η Ξάνθη με αυτόν τον τρόπο μένει στην κατηγορία τόσα χρόνια. Δεν είναι κατηγορό ότι ανοίγει τα πόδια, γιατί τι κακό είναι. Απλά τα ανοίγει. Εκεί ναι. Που θέλει. Στην άκρη δεν τα άνοιξε. Στον ΠΑΟΚ τ' άνοιξε. Και στον Ολυμπιακό, στο Καραϊσκάκι, τ' άνοιξε. Στον πρώτο γύρο που ήρθα πάνω και σε είδα, ήσουν μαχητικότατο τότε με το Λισγάρα. Συμφωνείτε με αυτό? Ότι τι? Με αυτόν τον τρόπο που το κάνει. Μα δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Πρέπει να βρει έναν τρόπο να επιβιώσει. Άρα συμφωνείς? Γιατί να μην συμφωνήσω?
άμα είναι να επιβιώσει η εταιρεία μου με οποιοδήποτε τρόπο. Εγώ όμως σαν οπαδός δεν συμφωνώ. Έλα μωρέ και εσύ τώρα κάνε λίγο πλάτες να πούμε, εντάξει τώρα και εσύ δεν έχεις... Καλύτερα να παίξουμε να έχουμε λίγο λαό, λίγο τέκι, να παίζουμε ντόμπρα μάγκικα παρά έτσι. Έλα μωρέ ντόμπρα μάγκικα και εσύ τώρα, ντόμπρα μάγκικα κάμε εθνική, θα πάμε με την Ασπίδα Ξάνθης και Σάνι Ερασμίου και τον Άρη Πετινού να πούμε. Άσε τώρα, καλά είναι. Και τώρα τι έχουμε καταφέρει, τίποτα. Απλά μένουμε στην κατηγορία και κάνουμε τον κομπάρι. Κάτσε ρε φίλε, εμείς τόσα χρόνια την Ξάνθη την ξέραμε β' εθνική, στο ξερό, ΑΟΚ και τα λοιπά. Τι μάχες... τόσα χρόνια, 30 χρόνια α είναι. Εγώ τη θυμάμαι και β'. Εσύ είσαι μικρός. Ότι θυμάμαι και β'. Έπαιζε με τον Πανθρακικό, ποιος θα πέσει τοπικό. Είχε μετά τον Πανόπουλο, πήρε τα πάνω τη Ξάνθη. Είχε λαό όμως. Ε? Είχε λαό όμως. Είχε λαό όντως. Το γήπεδο βλέπεις με το ζόρι χιλιά άτομα. Είχε τι χιλιά άτομα. Εγώ πήγα Ξάνθη 3.000 άτομα στο παλιό το γήπεδο. 3.500, 2.500, 4.000, 5.000. Τα πηγάδια. Πηγάδια δεν έχει κόσμο. Ε, αυτό λέω. Καταρχήν το γήπεδο εκεί είναι πολύ κρύο, ρε. Πήγα εγώ πολλές φορές. Δεν με κάνει αίσθηση να πάω να πούμε. Ενώ το άλλο το παλιό ήταν μες στην πόλη, ήταν ωραίο, ήταν. Ήταν τώρα. Συμφωνώ. Έτσι. Έτσι. Οκ, okay, boy, φιλιά, τα λέμε. Λάθος. Καλό μεσημέρι στη Ξάνθη. Επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Έλα, γεια. Γεια. Κωνσταντίνος από Χαλκιδική, ΑΕΚΑΡΑ. Καλώς τον. Ποιο μέρος? Ορμήλια. Απ' την Ορμήλια. Ωραίο γήπεδο έχετε εκεί. Ωραίο. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, γιατί οι ΠΑΟΚτήρες πήραν τόσο πολύ πάνω, ΑΕΚΑΚΙ την ΑΕΚ. ΑΕΚΑΚΙ γιατί καλά... έπαιξες με την Τρίγλια Ραφίνας γι' αυτό. Ε, ναι, γιατί έπεσα για... Κοίταξε να δω, θα σου πω κάτι. Για οικονομικούς. Άκου, άκου, θα σου πω κάτι. Ναι, για πες. Ρίξατε την ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική για τα χρέη. Ναι, βεβαίως. Ανέβηκε η ομάδα κτλ. Αυτό έχει επίπτωση στο οπαδικό κοινό των ομάδων να τη χαρακτηρίζουν ως ΑΕΚΑΚΙ για την πτώση. Δηλαδή, δεν θα έπεφτε σαν έμακτα. Δεν θα έπεφτε σαν έμακτα το χαρακτηρισμό. Η Γιουβέντους, φίλε, έπεσε γιατί ανακαλύψανε μία αποθήκη. Σαν αυτή την οποία έχει το μόνο που έχει τον ΝΑΤΟ γεμάτη ντόπα ρε φίλε πλάκα. Λοιπόν τέλος πάντων. Δεν άκουσα τι είπες. Το μόνο άδικο είναι που ρίξανε εξωαγωνιστικά δύο φορές τον Ηρακλή. Επειδή είσαι Ηρακλειδέας. Έτσι πρέπει να βλέπεις τον ποδόσφαιρο. Δεν καλέ μου άνθρωπε. Άκουμε λίγο. Άμα σε λέει καλά, για τη Γιουβέντους σου είπα ότι τιμωρήθηκε. Για άλλο λόγο δεν είναι τίποτα. Δεν ξέρω, εσύ, άκουσε, είμαι 50 χρονών. Εσύ έπεσε. Έπεσε για τίτλου από τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι άλλο. Να... Εσύ έπεσε γιατί το ήθελε. Ε, ναι, μπράβο. Και ήταν και άρρωστη η κατάσταση. Λοιπόν, πολύ, αλλά έπεσε θελημένα. Γι' αυτό ενώ σου λένε αυτοί. Βγαίνει τώρα ο άλλο φορτωμένο μαγιά και σου λέει: ναι, εγώ έχω γεμιστάνα δηλαδή. Και πλέρωσε. Ναι, δηλαδή αν μια γυναίκα είναι όμορφη και ζει στην Αμερική, έρθει στην Ελλάδα, εκεί θα είναι γκομενάρα και εδώ γκομενάκι. Έλα ρε παιδιά τώρα, εντάξει. Ρε άνθρωπε Θεού, διάλεξες λοιπόν, ένα δρόμο ο οποίος κατά γενική ομολογία είναι κατακριτέος. Θα είχε bullying δηλαδή στα ράδια από τους άλλους. Είναι, λόγος δεν είναι κατακριτέος. Φίλε, από τη στιγμή που τα πληρώνουμε εγώ και εσύ είναι. Αν δεν τα πληρώναμε εγώ και εσύ, δεν θα ήταν. Γιατί αυτός ο νόμος έγινε για την ΑΕΚ μόνο. Είπα εγώ κάτι αυτό τέτοιο. Αυτό είναι άδικο. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν είναι και η ΑΕΚ κατακριτέα γι' αυτό. Όχι, δεν είναι γιατί ο άλλος σου δίνει το δικαίωμα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Τότε εσύ εκείνον τον υπουργό που είχε πει, τι είναι μόνο τα χρέη του Ολυμπιακού, 50 δραχμούς στον κάθε Έλληνα, το δικαιολογείς. Για τα χρέη του Κοσκοτά. Λες καλά το είπε. Εφόσον τους δίνει αυτό. Το δικαίωμα, αυτό το κράτος, να μην το χαρακτηρίσω και τα λοιπά. Το δικαίωμα καλά κάνουνε, επιχειρήσεις είναι. Λοιπόν, και επειδή είναι επιχειρήσεις, εγώ κοίταξε, παίρνω ένα χιλιάρικο. Εάν υπάρχει ΠΑΟΚτσής, το τηλέφωνο μου υπάρχει και τα λοιπά, αν είναι καθαρή, γιατί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όλα τα πράγματα, δεν είναι το ποδόσφαιρο καθαρό, από πολλά πράγματα, παιχτικά... Τον βάζω μέσα στην Τουμπά. Ότι θα τον κερδίσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, μπορεί να σου πω ένα πράγμα και κράτο στο μυαλό σου. Τεκτικά. Κράτα το λίγο αυτό που θα σου πω. Υπάρχει περίπτωση να τον κερδίσεις και να πάρει πρωτάθλημα πάω. Σωστό γι' αυτό. Αυτό το ξέρω εγώ. Εγώ είμαι 51.
66 γεννηθείς. Έχω πάει πάρα πολλές φορές και στον Μπάο και στον Ηρακλή και στον Άρη και στην Καλαμαριά όταν έπαιζε και στη Δόξα Δράμας και τα λοιπά. Εμένα το χόμπι μου είναι μόνο αυτό, το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν υπερτερεί πουθενά και φαγώνεται τα ράδια εδώ της Θεσσαλονίκης. Ακούω φανατικά Μετρόπολης και τα λοιπά και κάνω χουλιάμα. Ζω στη Βόρεια Ελλάδα, είμαι ΑΕΚτής. Λοιπόν, αλλά όχι να βγαίνει να λέει ΑΕΚΑΚΙ. Καθένας αγαπάει αυτό τέλος. Που αγαπάει για τους δικούς του λόγους. Λοιπόν, τέλος. Ο Νίκος από την Καστοριά στέλνει μήνυμα και λέει: αδερφέ, μεταξύ 65 και 80 ήταν, ψάξτο, το άκουσα με τα αυτιά μου καθαρά. Κάνει έρωτα η ΑΕΚ και η Τουρκία. Ενώ ο Παπαμπρίζας μου στέλνει άλλο μήνυμα και μου λέει: λέει ΑΕΚ και Αθήνα, είπαμε ψεύτης όπως πάντα. Εγώ άκουσα μόνο για τον Μπούλια. Θα το ακούσουμε. Πότε ρε, θα το ακούσουμε. Μετά. Θα βρούμε. Θα ζητήσω να μου στείλει. Θα το ακούσουμε. Να μου το στείλει και αν υπάρχει, οκ. Okay. Τέλειος. Εγώ, άμα δεν το ακούσω με τα αυτιά μου, δεν πιστεύω κανένα από τους δύο. Ορίστε. Ορίστε. Εγώ είμαι. Ναι, εσείς είστε. Μια χάρη θέλω να πω. Λέγε, φίλε μου. Μη βρίσεις μάνες και θεία. Σ' αγαπάω πολύ. Δεν έβρισε κανενός τη μάνα. Τη θεία του είπα ότι είναι ωραία κοπέλα. Σας λέω για την εκπομπή. Τους λέει κάτι για το ίντερνετικό. Για το ίντερνετικό είπατε. Α, για... α, μπράβο, ναι. Α, το ίντερνετ είναι, ναι, είμαι λίγο αθυρόστομος. Ναι, ναι. Αγαπάω πολύ. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός, περαστικά. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Λοιπόν, θα την κάνεις την εξέταση με το. Πολύ γλυκός ο τρόπος, ναι, που σε μίλησα. Εσύ που καπνίζεις. Ο Θεός να σε έχει γερό, φίλε. Όσοι καπνίζετε, μας να σώσουμε και κανέναν άνθρωπο. Όσοι είστε καπνιστές. Ο Θεός να σε έχει πολύ γλυκός ο τρόπος. Να στο Θεό ήσυχο τώρα. Σκάσε ρευλαμένο. Άσε, άσε, είσαι με τους Θεούς εσύ. Λοιπόν, θα πάτε να κάνετε όσοι είστε καπνιστές μια εξέταση που λέγεται λαρυγκοσκόπηση. Να και δείτε το βάζουν εκεί... από τη μύτη. Μην φοβάστε. Από τη μύτη λίγο σου βγαίνει λίγο ξυλοκαίνη και εμένα με είδανε. Που δεν καπνίζω. Θα κοιτάτε αν είστε βραχνοί και είστε καπνιστές. Ήρθανε πάνω, ναι, από 10 μηνύματα. Τα οποία λένε τι. Τα οποία λένε ότι ήταν η ΑΕΚ και η Αθήνα. Τώρα τι να σου. Ο Κουλιανός λέει δεν ακούστηκε τίποτα για ΑΕΚ. Μόνο το γάβρο έβριζαν. Άλλο είναι άλλη εκδοχή του Νίκου. Λέει ο Νίκος δεν βρίζαν την ΑΕΚ. Τώρα πού τα άκουσε αυτός. Δεν ξέρω. Ορίστε. Τελευταίο. Ναι, γεια σας. Μιλάμε μαζί. Τελευταίο, συγγνώμη. Ναι, κύριε. Ναι. Από την περιοχή των Σειρών τηλεφωνώ. Υποστηρίζω τον Πανιόνιο. Χαίρομαι που θα παίξουμε μαζί. Τηλεφωνώ όμως για ένα άλλο θέμα σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Μπουτάρη. Τι είπε ο κ. Μπουτάρη. Έχω πληροφορίες από την Γαλλία, ναι, ότι εκπρόσωποι τύπου, ναι, οίκων που κατασκευάζουν τσάντες πολυτελείας, ναι, ναι, Louis Vuitton κτλ. Μάλιστα. Ανακοίνωσαν ότι ελέγχονται ως ανακριβείς οι πληροφορίες ότι θα προχωρήσουν σε αλλαγή των επωνυμιών τους επειδή στις παραλίες πουλούνται μαϊμού τσάντες με τις ίδιες επωνυμίες. Αυτό κυκλοφόρησε επειδή ο Μπουτάρης είπε να αλλάξουν το ΚΤΕΛ και το αεροδρόμιο από Μακεδονία σε κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Επόμενος. Τελευταίος για σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έχεις τρελαθεί, ρε. Και, το και 57. Και 57. Εγώ θα πω πότε. Εσύ με το χρόνο δεν τα έχεις καλά. Καλά. Πάμε παρακάτω, λέγε. Ναι, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Να ρωτήσω κάτι. Μην πήρες άλλες, μάλλον. Ναι. Μάλιστα. Όσον αφορά για την ΑΕΚ. Ναι. Πάντως η ΑΕΚ, κύριε Ραπτόπουλε, δεν είχε εθνικό γαμπρό. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Εθνικό γιατρό. Επόμενος. Εθνικό γαμπρό. Ποιος είναι εθνικός γαμπρός. Πού να ξέρω. Δεν ξέρεις τι είπε. Επειδή το είπε ο φίλος. Έπρεπε να ξέρουμε ποιος είναι εθνικός γαμπρός. Γιατί δεν το ρώτησες. Δεν ήξερα, να το κλείσει αμέσως. Παρακαλώ. Να ο τελευταίος. Καλημέρα. Εθνικό γαμπρό. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Δεν με ακούτε. Κλείσ' το ράδιο, καλέ μου άνθρωπε. Τώρα με ακούτε. Ναι, χρυσέ μου άνθρωπε, σ' ακούμε. Είμαι για τον άνθρωπο που είπε το χανουμάκι να βάλει το χιλιάρικο. Πού να το στήσουμε. Γιατί το λέτε χανουμάκι, κόψτε τον κύριο. Όχι. Κόψτε τον, κόψτε τον. Φίλε, γιατί εκφράζεσαι. Κόψτε τον, τι. Δηλαδή πρέπει να πει. Τόσο υποτιμητικά, συγγνώμη. Όχι, μόνο το υπετιμωτικό πες μου γιατί το λες. Κόψτε τον, ρε. Κόψτε τον. Και εγώ στο λέω, κόψτε τον. Άμα πει Τούρκο κουλίκι και γριά τον κόβετε. Χανουμάκι γιατί δεν τον κόβετε. Τι, επειδή εδώ το ραδιόφωνο είναι παγκόσμιο. Το κάνει και διάλογο. Το χανουμάκι. Άμα πει τουρκάκι τον πάω, θα τον κόψει. Η σκουλίκη τον Αριανό. Αν έλεγε γριά. Ρε, άντε τα σταματά. Άντε να πούμε. Αυτά τα λες. Θα εγώ είμαι ουδέτερος με όλους. Πάρε μια γραμμή. Άντε, άντε ο παδί όλοι εδώ πάνω. Έλα, Ραπτόπουλε. Τελείωνε, λέγε, ναι. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς. Λοιπόν, Ηλίας από Σέρες Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Θα πάρει τηλέφωνο. Μάλιστα, κύριε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός προλαβαίνει να πάρει πρωτάθλημα, ναι ή όχι. Όχι. Δεν προλαβαίνει. Γιατί δεν προλαβαίνει η Ραπτόπουλε. Γιατί έχει τα μαύρα του τα χάλια. Ποδοσφαιρικά, λοιπόν, αγωνιστικά, εξαγωνιστικά και διοικητικά.
Λοιπόν, άκουσε με. Δεν προλαβαίνει. Λοιπόν, έχει 9 βαθμούς. Φρέχει μείον 3. Αυτή τη στιγμή του χαρίζουν τους 3. Έρχεται ο Μαρινάκης αρχηγός αποστολής όπως έκανε στη Λεωφόρο. Ναι. Κάνει τη βόλτα του στη Τούμπα. Ναι. Στέλνει και τον Ισπανό γιατί οι Ισπανοί τα ξέρουν αυτά τα κόλπα. Ναι. Να ελέγξει τα δίχτυα μπροστά από την 4. Ναι. Δίνει και το μεσαίο δάχτυλο και θα πίνουμε μετά. Και εσύ πιστεύεις. Είναι... Διακόψα. Όπα. Ναι. Πάρε την απάντηση για να ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, από τα υπόγεια αυτές είναι οι απαντήσεις. Δεν θα τις βρεις που θες. Τις ξέρει ο κόκκινος. Λοιπόν, παίζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο. Ναι. Να έρθει με τα δεύτερα ο Ολυμπιακός. Στην Τούμπα. Για να προσπαθήσει να λιδωρήσει και να απαξιώσει το πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Στεναχωρεθήκαν οι άλλοι. Γράψτε το αυτό που σου λέω. Παίζει πολύ σοβαρά αυτό το ενδεχόμενο. Με Τσίπρα πρωθυπουργό. Κατάλαβες. Παίζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να προσπαθήσουν να απαξιώσουν το παιχνίδι. Το έχουν κάνει και άλλη φορά. Το πρωτάθλημα του 79. Σου άρεσε αυτό που είπα. Το πρωτάθλημα του 79 που είχαν αγοράσει τα μισά ματς και ήταν καταγγελίες με Δοξάκι. Για Καβούρια και Θεοδωρακόπουλους, Ρόδος, Ολυμπιακός 3-4 κτλ. Και είχε ομαδάρα με Φάντροκ και Μπάγεβιτς, Μαύρο, Δωμάζο, Χριστίδη, Αρδίζογλου και την ομαδάρα Βλάντιτς και τέτοια. Φτάσανε στον Παράς και από το φόβο τους δεν κατέβηκαν στον Παράς και πήρε άκρη το πρωτάθλημα. Γιατί θα τρώγαν 4. Στο Κύπρο φάγαν 6. Λοιπόν, Μαρίνα Μπίκου έτοιμη. Καλά κάνουνε. Μαρίνα Μπίκου έτοιμη για ειδήσεις αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με Κανελάκι Δήμου και Γιαλαμά. Καλά κάνουνε επικοινωνιακά, αλλά εμείς. Θα ερχόμαστε σε όλες τις ομάδες, εγώ τουλάχιστον, τα όνειρά τους και τα επικοινωνιακά τους. Σεξ. Σεξ. Διάλειμμα, πάμε για ύπνο.